Now listen, you have a very important mission ahead of you. It's the failed The motherfucking failed hit. Welcome to the failed <laughs> ha! Ναι, ναι. Ε, Φίλε και φίλοι, γεια σα. Γεια ε, χάσατε μόλι τον Αχυλέα να μα κάνει παράπονα <laughs> ε, σαν jilted ε, ε, spouse <laughs> ότι και καλά δεν παρατηρήσαμε ότι άλλαξε σκελετό γυαλιών. Και πριν προλάβουμε επίση να πούμε το οτιδήποτε, από μόνο του λέει εντάξει ο ίδιο σκελετό είναι. Τότε άντε δεν καμίσουμε, μα Είναι τα ίδια γυαλιά. Ναι, δεν πρώτα... είναι τα ίδια, είναι όμοια. Λοιπόν, ωραία, να, π, να, πούμε gained. ότι τα Child Molester Specials του Αχηλέα, τα οποία είναι ο σκελετό of choice του Αχηλέα. Κρίμα που έχει λύνει αυτό το βαν στο Βερολίνο. Πραγματικά. Θα ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι πραγματικά child molester specials, έτσι. Είναι, είναι. Δεν, θα, πω όχι. Δηλαδή, είναι ότι μπαίνει σε ένα κατάστημα από την κόμμα και λέει: What would you like, sir? I would like something to make me child molesty. ναι, ναι. ναι. Έχει ένα Όχι. Αυτό, αυτό. Yeah. Εγώ έτσι πάω. Yeah. Τα ντάμερ. Πώ ζητά τα, yeah. Yeah. τα Raybon, εγώ ζητάω τα ντάμερ. Θα, θα ήθελα ένα σκελετό γυαλιών που να με κάνει να φαίνομαι λε και φτιάχνω πιάτα από, τους, από τα κρανία <laughs> των εραστών μου. <laughs> ναι, 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 ναι. <laughs> Πολύ καλό. Και σου λέω υπάλληλο, α <laughs> <laughs> I have the, skelet, the skeleton, just for you. <laughs> We <We've> got the dammers. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, Επιτέλους Επιτέλους, Επιτέλους. Χτυπημένοι από τους κορονοϊούς ναι. Ονόματα δεν λέμε τον Αχιλέα δεν θίγουμε Γιατί πραγματικά εγώ δεν καταλαβαίνω το μεταξύ αυτό το, αυτό τον, ε, το, το, το άγχος που έχουν κάποια κάποιες μην μπουν ότι έχουν κολλήσει κορονοϊό Κοινωνικό στίγμα Ναι ρε πω σιγά ναι, ξέρω, ναι ξέρω. έχουν όλοι. Ναι, πραγματικά. Ναι, όλα ξέρω. καλά, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Και λοιπόν. αν το πείτε μπορεί κάποιο να, ε, να να το τλητώσει, μάθει ή και, και μπορεί και ναι. και μπορεί κάποιο να φοβηθεί και να, ναι. να ξεφορτωθείτε από κάποια φιλία που δεν χρειάζεστε ναι, εσείς ναι, ναι, ναι. γιατί είναι μια πολύ καλή περίοδος να ξεφορτωθούμε από σχέσεις που δεν χρειαζόμαστε και γενικά ήταν ε, το έχει αυτό ο κορονοϊός τώρα στα Χριστούγεννα που είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία να μην πας πουθενά ναι Ναι. Ε, ε, καλά ναι. εννοείται ναι, ναι, ναι. Όχι ότι χρησιμοποίησα, προστεύω. Εγώ ξεφορτώθηκα τρία οικογενειακά δείπνα έτσι. Πριν το, πάρα, πριν το πάθο. Όχι επειδή το πάθο. Πριν το πάθο. Πριν το το και Ναι, ε, όχι, ναι. Προσέχουμε για να έχουμε. Βεβαίω. Το έχουμε πει. Ποιο ναι. το είχε πει αυτό πρώτο στο πρόγραμμα για να έχουμε. Δεν, δεν έχω ιδέα. Α, είναι πολύ παλιό ρε παιδί. Είναι σαν το εν είδα ότι δεν είδα. Τόσο είδα. παλιό. Ε, κάτι τέτοιο δεν θα είναι. Motherfucker. Mm -hmm. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ουσιαστικά μπαίνουμε με τη σημερινή ταινία πάλι στα δικά μα. Δηλαδή σε ταινίε που επιλέγουμε αυστηρά εμεί οι τρει. Θα αργήσετε πάλι να ψηφίσετε. Γιατί yeah, yeah. τα κάνατε μαντάρα. <laughs> Όχι, εντάξει. <That's> <laughs> δεν τα κάνατε <laughs> μαντάρα. <laughs> καλά, δεν λέμε. Πολύ καλά τα κάνατε. Ωραίε <laughs> ταινίε διαλέξατε, όλα καλά. Αλλά ήρθε και η στιγμή και η ώρα να διαλέξουμε κι εμεί μια ταινία. Και να, και να επιστρέψουμε στα, στα δικά μα, πραγματικά δικά μα. Ναι. Και είναι μια ταινία Full film Filpit. Ναι, 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 ναι. Φραγματικά ναι, 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 είναι, είναι, ξέρεις, σκεφτόμουν να, ότι επιστρέφουμε στα δικά μα με ταινία που πιο feelπιν δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή είναι, ναι. είναι τελείω statement of intent. Και ότι... είναι λίγο περίεργο ότι δεν είχε παίξει μέχρι στιγμή. Ισχύει αυτό. Ναι. ναι, ναι. σω γιατί ξέρει. Την είχαμε πλησιάσει γι' αυτό. Ναι, νομίζω ναι. θέλαμε να περάσει λίγο καιρό. Έχουμε πριν... αναφερθεί στο παρελθόν και σε fair συζητήσει για το, το Mania Coop που είναι η ταινία που εξετάζουμε σήμερα. Ε, μία ταινία η οποία έχει τον δικό τη. Δυσανάλογο για την πραγματική τη ποιότητα θρύλο ε, του William Lustig Ο William Lustig βέβαια, ο οποίο ε, rose to prominence, με, ή μάλλον rose to infamy, ε, mm -hmm. με το Maniac το οποίο yeah. ε, τον έβαλε ταυτόχρονα και στι μαύρε λίστε πολλών σοβαρών κριτικών που θεώρησαν το Maniac ότι ήταν μια φοβερά προβληματική ταινία. Και ε, έχω να πω ότι. Δεν ξέρω αν έχετε δει το Maniac πρόσφατα, αν το θυμάστε καλά. Πάντως το Maniac ακόμα και για τώρα είναι μια ταινία που σοκάρει. Δηλαδή ναι, είναι ναι. disturbing ταινία. Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Δεν Τίποτα είναι δεν ται... σοκάρει του τέλειο, βέβαια. Δεν, ναι. δεν είναι ταινία που σε σοκάρει μόνο και μόνο με βάση τη βία τη. Έτσι, αλλά. Δεν έχει. Με τη θεμα... πολύ... Η θεματική. Δεν έχει. Έχει, έχει, αρκετά, έχει αρκετά σπουδαία στοιχεία. Δημιουργήθηκαν ναι. πρόσφατα τέτοια την ταινία το, το, Maniac. το, το, Maniac. Oh, το ah, Maniac. Το Maniac. Yeah. Το Maniac. Cop. Συγγνώμη. Όχι, ναι. ναι. λέω για το Lustig ότι ουσιαστικά ο Lustig γίνεται γνωστό με το Maniac. Μπράβο, ναι. Ε, το Maniac Cop είναι η προσπάθειά του να κάνει μια πιο mainstream slasher ταινία. Ενώ το Maniac ήταν μια προσπάθειά του να πει ότι έχω κάτι άλλο να πω στο πλαίσιο του τρόμου. Και η αλήθεια είναι ότι κάνει μια ταινία αρκετά πιο punk από τι ταινίε τρόμου τη εποχή. Ναι. Ε, εί, είπε τη λέξη που σκεφτόμουν όταν έβλεπα την ταινία. Mm. Το punk. Είναι αυτό ακριβώ. Αλλά το Mania Cop είναι ένα πιο ε, by the book. Ε, mm -hmm. διπλή. <laughs> <laughs> ε, μια πιο by the book ταινία η οποία ε, προσπαθεί να τα κάνει όλα σωστά. Αναγνωρίσιμο cast. γιατί σε κάθε σχεδόν ρόλο υπάρχει μια φάτσα που λε κάπου τον ξέρω αυτόν, ναι, κάπου δεν ναι. ξέρω αυτήν, κάπου δεν ξέρω. αυτήν Είναι λίγο dream team, των b movies, εντάξει. Ναι, 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 ακόμα δηλαδή, και. Ακόμα τώρα... και... Yeah. Καταρχήν, ακόμα και στα κάμε, έχουμε σαν rhymey. Ναι, ναι έτσι. βεβαίως, βεβαίως. βεβαίως. Ε, και διάφορους άλλους ε, beat part players και γνωστές φάτσες καρατερίστες της εποχής και όχι μόνο Είναι ένας ε... ένα συνδετικό κρίκος Σαμ Ράιμι στην ταινία Ναι εννοείται, εννοείται προφανώς και mm -hmm. είναι ε, Και είναι μια ταινία η οποία ε, προσπαθεί και επιτυχάνει σε πολλά πράγματα και είναι μέτρια σε πολλά. Δεν, εγώ δεν, θεωρώ ότι αποτυχάνει σε κάτι. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα. Έχοντα το όνομα του William Lustig τότε ω δεδομένο και έχοντα τον ω δημιουργό του Maniac, ακού Maniac Cop και λε, έφτιαξε το Maniac, πάει να κάνει κάτι παραπάνω. Παίρνοντα την εικόνα του Maniac. Γιατί αυτό, αυτό, είχε γίνει τότε με το Maniac. Ότι είχε δει στο Maniac και φάει φρίκι. Mm-hmm. Πολλοί είχε, είχε πει ότι είναι one of the most disturbing movies ever made. Εγώ θα έλεγα ότι. Από, από το παλμαρέ των ταινιών τρόμου που έφτιαξαν όνομα, δεν μιλάω για τα obscure πράγματα, μιλάω για established ταινίε. Το Maniac και το Last House on the Left είναι ταινία ναι, που τι ναι, βλέπει ναι. και σήμερα και λε. Ο Χριστό και η Παναγία. Ναι. Οπότε... Μα, λίγο. Ναι. Οπότε όταν βγαίνει το Maniac Cop, λε μαλάκα, θα πάρει το Maniac και θα το κάνει σε μπάτσο. Θα γίνει τη πουτάνα. Ναι. Και φτιάχνει ένα πράγμα το οποίο είναι κάπου μεταξύ ε, αστυνομικού θρίλερ με στοιχεία τρόμου. Δεν αποφασίζει, procedural. Ναι, δεν αποφασίζει τελικά να πάει προ καμία κατεύθυνση, ξεκάθαρα. Mm -hmm. Και τελικά πέφτει κάπου ανάμεσα. Ε, ναι, σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και ο Λαρικό. Ναι, ναι. Ο οποίο. Ναι. Ε, Γιατί και, και παρασκηνιακά έχουμε. Ναι. Dream Team, συνέχισε, γράφει το σενάριο. Ασφαλώς. ε, Και η συνάντηση μεταξύ των δύο ήταν ο Λούστικ για τον οποίο θα ορκιζόμουν ότι είχαμε παίξει και άλλη ταινία. Στο film δεν είναι η πρώτη ταινία του δε Απλά τον αναφέρουμε, δεν έχουμε παίξει. Τον έχουμε αναφέρει. Είναι η πρώτη ταινία Βάλιστα, που σκηνοθετεί στο υπόγειο. Ναι, να ισχύει. Και βρίσκονται ένα απόγευμα mm -hmm. και λέει ο Λουistic στον Cohen: Θέλω να κάνουμε μια ταινία. Ναι. Yeah. Και ε, ο θρύο λέει: Το πρώτο πράγμα που βγήκε από αυτήν την ταινία είναι το You have the right to remain silent. Forever. Forever, ναι. Mm -hmm. Που είναι, mm -hmm. Το tagline. Mm -hmm. ναι, ναι, ναι. Και λέει ο Λούστικ, μπράβο. Εδώ είμαστε. Αυτό πε μου. το. <laughs> ναι. Που είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά ε, subheaders στην ναι. ιστορία του τρόμου. Ναι. Δηλαδή ναι, είναι ναι. χωρί υπερβολέ και με, 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 με τον κίνητο να φανώ βλάσφημος Θεωρώ ε, ότι μετά το In space no one can hear you scream. Mm -hmm. Το You have the right to remain silent forever είναι εξίσου δυνατό. Ναι. έχει ταινία. Είναι ιδίων κυβικών. Μπράβο. Το Μανολέθρια Παράκαμψη ξεκίνησε <laughs> από ένα στοίχημα. <laughs> αυτό ξεκίνησε από μια συνάντηση του Λούστικ με τον Κόεν. Ε, που είπαν: Ωραία, να φτιάξουμε μια ταινία. Τη φτιάξανε εκεί σε χαρτοπετσέτε, φαντάζομαι. <laughs> και το εκπληκτικό είναι ότι μετά από δύο ώρε πάει ο Κόεν σπίτι του. Όπω <laughs> <laughs> το συμβόλαιο τη Factory Records. <laughs> <laughs> <έτσι>. <laughs> πάει σπίτι του και τον παίρνει τηλέφωνο Λούστικ <laughs> μετά από δύο ώρε. Και του λέει: Ναι, να σου πω αυτό που λέγαμε, ναι. Έχουμε budget, πήραμε τα λεφτά. Ξεκινά. Αυτά είναι. Είναι αυτό το 1, 2, 3, 4, πάμε. <laughs> Είναι ναι, ναι. Το, το punk που έδειξες. No, Εκπληκτική σκηνή εδώ με το τσιμέντο, με το κομπρέσερ. Ο δεύτερος φόνο του Maniac Cop ο οποίος ε, ε, συλλαμβάνει με το ζόρι έναν ε, ένα πελάτη ενός μπαρ. Ε, ο πελάτης αυτός τρέχει με τις χειροπέδες στα χέρια και τελικά σκοντάφτει πέφτει σε φρεσκοστρωμένο τσιμέντο Mm -hmm. ε, με τον ε, μυστηριώδη και θηριώδη δολοφόνο να έρχεται mm -hmm. και να τον αποτελειώνει βυθίζοντας το πρόσωπό του μέσα στο τσιμέντο. Να πούμε εδώ ότι το πρέμις τη είναι αρκετά τολμηρό για τους εξή λόγους μιλάμε για μια ταινία η οποία βγαίνει το 88. το 88 άρα μιλάμε για μια, το έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην ιστορική περίοδο αλλά έχει τη σημασία του γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των ταινιών Τη περίφημη 42η οδού που βγαίνει αυτή την περίοδο, στηρίζονται πάνω στην, στο φυσικό κρίπινε που βγάζει το νησί του Μανχάταν και η Νέα Υόρκη γενικότερα. Mm -hmm. yeah. ε, Επομένω, το να βάζει ω Big Bad έναν αστυνομικό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εποχή και ποσό δε μάλλον το γεγονό ότι πλέον έχει ένα. We relate a lot better mm -hmm. σε αυτό, mm -hmm. έχοντα πλέον. Σαφέστατα. αμέτρητες ιστορίες πολύ κουτάλιτη. Αλλά τότε ουσιαστικά μιλάμε για μια Νέα Υόρκη που παραμένει εξαιρετικά δύσκολα στα οικονομικά της. Είναι τελειέτη. Ναι. Δεν έχει βγει ο Τζουλιάνι ακόμα. Όχι. Πριν την oh. κάθαρση άρα. Ναι, ναι, πριν, πριν, πριν την προσπάθεια του Τζουλιάνι να καθαρίσει το έγκλημα ουσιαστικά καθαρίζοντα και οτιδήποτε καλό. Έχει ναι. βάλει υποψηφιότητα εκείνη τη χρονιά, δεν έχει βγει. Σωστά. Και θα βγει μετά από 3-4 χρόνια, το 93-94, πότε βγήκε. Αλλά ακόμα mm -hmm. η Νέα Υόρκη mm -hmm. ε, yeah. Είναι μια φοβερά προβληματική πόλη. Ε, χρωστάει σε όλου. <laughs> χρωστάει σε όλου. Υπάρχει ακόμα η, η εσάντ αυτού του περίφημου. Ε, Φλάιερ που είχε βγει τότε, που είχε γίνει νομίζω μερικά χρόνια πριν, από σωματεία αστυνομικών που προειδοποιούσαν τους ε, τουρίστες με το περίφημο Welcome to Fear City, mm -hmm. που τους προειδοποιούσαν mm -hmm. γενικότερα μετά το απόγευμα, μην κυκλοφορείτε ναι. Οπότε ασφαλώς υπάρχει μια αρκετά τεταμένη σχέση μεταξύ των πολιτών και των αστυνομικών, γιατί λόγω ε, 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 δυσκολίας οικονομικής έχει μειωθεί κατά πολύ το police force City του Μανχάταν και της Νέας Υόρκης, ουσιαστικά ε, Οθώντα πολλού αστυνομικού να είναι πολύ πιο σκληροί και mm -hmm. πολύ πιο τσιτωμένοι από την εργασία και άρα πολύ πιο ε, εύκολοι στο να ξεσπάσουν με βία πάνω στον πολίτη, υπάρχει ένα τεράστιο distrust μεταξύ των πολιτών της του, του, του Νέα Υόρκης και του αστυνομικού σώματος Και έρχεται η ταινία του Λούστιγκ να πιάσει λίγο αυτό το, το κύμα mm -hmm. και να προτείνει ε, τον αστυνομικό ω το μεγάλο κακό. Να πούμε βέβαια ότι ένα, σε ένα τα αξιοπερίεργα αυτή τη ταινία, το οποίο αποδεικνύει γιατί απο, η, ταινία αποτυγχάνει σε διάφορα σημεία τη, mm -hmm. είναι ότι δεν δημιούργησε το controversy το οποίο θα μπορούσε να φανταστεί κανεί με αφορμή αυτόν τον κακό. Δεν δημιούργησε αυτό το backlash που δημιούργησε το, main, Maniac που είχε ξεσηκωθεί κόσμο και κοσμάκι τότε να πει τι ταινία είναι αυτή. Okay. Ε, Κυρίω επειδή ο, ο, ο μεγάλο κακό που είναι ο αστυνομικό είναι ξεκάθαρο ότι δεν αντιπροσωπεύει την καλή αστυνομία. Ναι, ναι, τον έκανε αρκετά μπαμπούλα. Μπράβο. Αρκετά ψεύτικο για να ξεγλιστρήσει από αν το, το, την κατηγορία αυτή. Το, το παρελθόν του είναι ένα παρελθόν στο σώμα, mm -hmm. το οποίο, τον οποίο όλοι σέβονται. Ω υπόδειγμα ε, λίγο κάλαχαν σκληρού. Αυτό όμως υπερβολικά σκληρού. Υπερβολικά σκληρού να. που ε, ξεπερνάει κάποια στιγμή του κανόνε, πούμε. Και, ναι. και γίνεται εύκολο θύμα ε, πολιτικών χειρισμών. Δηλαδή. Ε, 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 επειδή έχω. Δια... Ομολογώ ότι το, 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 για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να, να οριοθετήσω πλέον, το ξεχνάω, το Mania Cop είναι μια ταινία από αυτού του είδου ταινίε που έχω δει αρκετά περισσότερες φορέ από ό,τι περίμενα να έχω δει στη ζωή μου. Μάλιστα. ε, ε Επομένω, έχω διαβάσει και αρκετά για το, για το Mania Cop. Και, ε, έχω το οποίο δει, είναι δια... τριλογία, να πούμε. Είναι τριλογία. Ε, επειδή νομίζω στο τρέλερ είχα πει ότι δεν ήταν καλά τα sequel, ε, το τρίτο δεν βλέπετε. Το δεύτερο είναι πάρα πολύ καλό. Το είδα πριν από μία εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ καλό το Mania Cop 2. Ε, και τολμώ να πω ότι τελικά το έχω παρεξηγήσει πολύ. Είναι καλύτερο από το πρώτο. Πάρα πολύ το λένε αυτό. Ότι το δεύτερο είναι καλύτερο από το πρώτο. Είναι πιο, ναι. Είναι, ναι. Είναι, είναι πιο straight edge horror. Ναι. Αφήνει mm. δηλαδή στην άκρη λίγο του πειραματισμού του με το αστυνομικό είδο, mm. το αστυνομικό thriller. Και ε, 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 αφοσιώνεται περισσότερο στο. Είναι πάλι λούστιγκ. Είναι ναι, πάλι λένε. Ναι, ναι, το ίδιο, ίδιο άρα δίδυμο κατά, είναι. Κατάλαβα από ποια πλευρά είναι βουτυρωμένο το ίδιο δίδυμο. Το ίδιο δίδυμο είναι. Ίδιο... Γέρνει, πάλι προς την, γέρνει αυτή τη φορά περισσότερο στην πλευρά του λίγο Jason Απέθαντο, χωρί να λέω μάλισο, το μάλισο, γιατί. Μάλισο, μάλισο. Έτσι. Άρα με το paranormal να έχει αυξηθεί και άρα και το. Ε, το, 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 το περίφημο The Shape, α πούμε, που είναι από τα μεγάλα πολύ γνωστά τρόπου των ταινιών τρόμων mm -hmm. μέσα στα χρόνια. Αυτό το περίφημο The Shape, δηλαδή αυτό το, η, η unstoppable μορφή. Που σκορπάει yeah, θάνατο yeah. και ξεπετάγεται από το πουθενά. Ε, που είναι ο Τζέισον, που είναι ο Μάικλ Μάιερ, που είναι και ο Ροδάρ ε, Στάρ. Ε, εάν μπορώ να πω κάτι για την ταινία, mm -hmm. ε, κάτι αρνητικό. Mm -hmm. Είναι σαν κακό ο Στάρ, έχει ένα μυστήριο ρε παιδί μου. Δεν, δεν έχει πολύ χάρισμα ω κακό, νομίζω. Ή όχι. Πώ το βλέπετε. Εννοώ δεν φοβάσαι πάρα πολύ. Κοίταξε. Στι πρώτε σκηνέ που βλέπουμε, μόνο τη μορφή του με αυτή την. Καταρχήν, να πούμε ότι ε, πρόκειται για μια ταινία με πολύ σπουδαίε. Ένα πολύ σπουδαίο opening sequence φοράει τη στολή. Ναι, είναι φοβερή, φοβερή σε ναι. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί αρχίζει με αυτό το. Κάτι έχουμε το μικρόφωνο εδώ. Με μικρόφωνο Συνεχίζουμε να Αρχίζει ότι φοράει τη στολή, ξέρει που νιώθει μια περηφάνεια, ρε παιδί μου, ότι του serve and protect. Έχω φοράει τη στολή. Νιώθω περήφανο γι' αυτό. Αλλά είναι ο δολοφόνο. Ναι. Επί τη ουσία. εγώ δεν θα διαφωνήσω με το Στέλιο. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα Τη ταινία τη πρώτη που το διορθώνει κάπω η δεύτερη και ξαναλέω ζητώ συγγνώμη γιατί έχω πει ότι και τα δύο sequels ήταν άσχημα. Αλλά έχω τόσα χρόνια να, να, να δω τα sequels, έχω δει αρκετέ φορέ το πρώτο. Γίνονται αυτά, μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm -hmm. ε, Εγώ δεν ε, σε συγχωρώ. Ευχαριστώ. Ε, είναι ίσω ότι. Φεύγει, ότι he's not monstrous enough στο πρώτο. Ναι. Κάτι mm. το οποίο. Mm. Και ναι, μην ξεχνάμε ναι. επίση ότι επειδή επιστρέφουμε και πάλι στο γεγονό ότι θέλει να είναι και αστυνομικό θρίλερ Δεν έχουμε πολύ big, big bad. Εννοεί. Ε, το, τον έχουμε σε ένα, σε ένα ωραίο σερί στην τελική ευθεία τη ταινία, όπου δεν κάνει και κάτι σπουδαίο. Α το διγάει ένα φορτηγό, κάπω άτσαλα. <laughs> έτσι. Ένα βάν τη αστυνομία. Και όλα καλά. <laughs> Τέλο πάντων, δεν, δεν κάνει αρκετά για να πείσει. Ναι. δεν κάνει και ναι. αρκετά για να, να σου αποτυπωθεί. Σου μένει το ότι είναι θηριώδη, γιατί ο Ρόμπερτ Δάρ... ναι. Δεν μιλάει πολύ. Δεν μιλάει καθόλου. Βλέποντα το στο σαμουραϊκό που καλύτερα. Δεν Είναι κακή ιδέα. Ναι. <laughs> <laughs> ίσως είναι καλύτερο αυτό. <laughs> ναι. ε, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε ρε παιδί μου, σαν χαρακτήρα, σαν κακό, γιατί έχει το φιζί έχει ναι. αυτό το τρομακτικό, να είναι λίγο πιο τρομακτικό. Δεν ξέρω ε, αν είναι δική μου ιδέα ή αν. Ε, Όχι, εγώ πιστεύω ξέρω, ότι, αν ότι, συμφωνείτε. ότι αυτό γίνεται κυρίω επειδή ο, ε, η ταινία σου λέω, είναι αναποφάσιστη και χάνει ένα μεγάλο κομμάτι της ε, ατμόσφαιρας που οφείλει να έχει ένας big bad σε τέτοιες ταινίε, με το να γέρνει περισσότερο προς το πολύ στρίλερ και το procedure ναι. ναι. Ποιο ναι. είναι Βάζουν και λίγο χουντάνετ μέσα τύπου μήπω τελικά βοηθιέται από κάποιον άλλον. Πώς... Μπαίνει ναι, τον Μπρουσ Κάμπελ, ένα από του πρώτου του ρόλους, ε, πρωταγωνιστικού ρόλου, ο Campbell, ε, τον οποίο ε, ξεπαστρεύει πολύ γρήγορα στο 2 ο Βίλιαμ ναι. Λούστιγκ. ξεπαστρεύει μπαμ, μπαμ και του δύο πρωταγωνιστέ τη πρώτη ταινία. Και, yeah. Τον, και τον Bruce Κάμπελ και την ε, κυρία Διαμάντο, όπω τη λένε. Την, Ή, ζ, ε, πολλά, ε τι... Την ε, Λορίν mm -hmm. Την Τερίσε ε, μάλιστα. μάλιστα. Στην ταινία. Αλλά επιστρέφοντα κιόλα, μια και αναφέρουμε ονόματα, να πούμε ότι στην ταινία έχουμε τεράστιε φυσιογνωμίε. Έχουμε τον Tom Atkins Τον τεράστιο Atkins τον μόνιμα θα μπορούσε να είναι μεθυσμένο το Μάτκιν. Επίση, ότι πλέον ε, πιστεύω ότι, ότι ο Τόμα Άτκιν πίστευε όντω ότι είναι μπάτσο. ναι, 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 ξεκάθαρα. Έχει παίξει, παίξει... παίξει. μόνιμα τον μπάτσο. ναι, ναι, ναι. τον, τον έμπειρο μπάτσο. με την καμπαρτίνα, με το δύο. Ε, και είναι τρομερό που σκοτώνεται πολύ νωρί, σχετικά στην ταινία. Ναι, ναι. Δεν Όχι. το περιμένει κανένα. ναι, είναι twist αυτό, κάπως τα μισά τη ταινία. Ναι, ναι, ναι. Δεν το περιμένει κάποιο ότι, ξέρει, αυτό που σε κυνηγάει θα σκοτωθεί. Γιατί και ο Μπρουσ Κάμπελ. Αυτό μου άρεσε στην ταινία. Δεν. Ναι, έχει παγιδευτεί. Όλοι νομίζουν ότι είναι αυτό ο δολοφόνο. Αλλά δεν είναι και πολύ likable χαρακτήρα. Όχι καθόλου. καθόλου. Δηλαδή τον γνωρίζουμε που λέει στη γυναίκα του. Μωρό μου, ναι, εγώ ναι, θα σε πάω, μη φοβάσαι, θα σε, θα σε πάω ναι. ένα τρίμερο στην Αράχοβα. Ναι, θα ναι. Πάει και ναι. να, να κάνει σεξ, να ερωτητροπήσει. Να σεξ, να κάνει σεξ. Σε, yeah. να σε ένα μοτέλ με την, ε, όχι Σαμάνθα, όπως την είπαμε, την ε, ε, συνάδελφο από ναι. το Σώμα. Ναι. Ε, 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 γενικά, ναι, όντω πολύ ωραίο, πολύ ωραίο cast. Μπορούμε mm -hmm. να πούμε τιμή και mm -hmm. δόξα που η ταινία χρησιμοποιεί τον θρηλυκό Τζέι Κλαμότα σε ένα κάμεο. <laughs> ναι γιατί είναι θείο του Λούστιτ Βεβαίως και είναι, και, 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 <laughs> βέβαια, βέβαια δεν του δίνει και κα Πολλά να πει για τον Τζέικ Λαμότα. Είχε χαζέψει από το ξύλο <laughs> Τζέικ Λαμότα είναι Ο Ρέιτζινγκ Μπούλ Ο Ρέιτζινγκ Μπούλ ο περίφημος ναι. ε, Και ε, έχουμε διάφορα κάμεο Τα οποία έχουν, ε, έχουν ενδιαφέρον Έχουμε φυσικά ε, το Ρίτσαν ε, Ραουντρί ε, Και αυτό μεγάλο Ένα μεγάλο mainstay των, των, των B-movies Ο και, Shaft. Ο, ο Σαφτ ο περίφημο, ο Τζον Σάφτ. Έχουμε τον Βίλιαμ Σμιθ. Μια συγκλονιστικά αναγνωρίσιμη φιγούρα και καρατερίστα σε ταινίε τρόμου και ταινίε action. Ο οποίο ήταν και ο κακό μπάτσο στο Rumble Fish. Σωστό, ο πάρα χωρίς, πολύ σωστό. Κινηγό, εντομή Και έναν από του αγαπημένου μου character actors ε, στην ιστορία του Αμερικάνου κινητογράφου που είναι ο περίφημος Ρόκι Τζιορντάνη. <laughs> ε, μια φάτσα που την ξέρετε 100% ναι. Mm -hmm. <laughs> Αλλά σίγουρα δεν θυμάστε που τον έχετε δει. Τον έχετε δει σε άπειρε ταινίε να, ε, να κάνει τον Καμπόσο, να κάνει το Μαλάκα, να κάνει τον ταΐ, να κάνει τον Αλητήριο, να κάνει. τον... τέτοιου ρόλου. <Κι> Είναι ναι. αυτό. Περίπτωση... Τον έχετε δει καλά. Καλά, εννοείται, ναι, βέβαια. βέβαια. Ε, ο οποίο παίζει έναν αστυνομικό ε, στην τελική ευθεία τη ταινία, ο οποίο προσπαθεί να, να, να πιέσει την, την πρωταγωνίστρια, την Λωρίν Λάντο, να τη πει τα μυστικά της υπόθεσης έτσι ώστε να καρποθεί αυτός ε, το, το Sting και να mm. πάρει το, promotion του μέχρι που κάνει ντου ο Robert Zdar a.k.a. Matt Cordell έτσι, και τον κάνει το αλαχείο. Μεγάλος Matt Cordell. Ναι, 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 ο Matt Cordell. Ναι, να πω εδώ τώρα ναι. Ε, ελαφριά ασχετο, μιας και <σχε> μιλαμε ναι. για procedural. Okay. Ε, μέσα στην πρώτη χρονιά είδα όλο το Wire πάλι. Ναι. Ah, okay. ε, γιατί γιατί, το, γιατί κάθε δύο χρόνια. καλά, φαντάζομαι. Ναι. Πολύ ωραία, πέρασα mm -hmm. στέκει ακόμα. Ναι. Αυτό που ανακάλυψα λοιπόν είναι το 1993. Ε, είχε φτιαχτεί άλλη μια σειρά που βασίζεται στο ίδιο βιβλίο στο οποίο βασίστηκε το Wire. Το οποίο έχει βασίσει σε ένα βιβλίο που έχει γράψει ένα αληθινό αστυνομικό τη Βαλτιμόρη. Uh, ο οποίο έχει γράψει και το Wire. Που έχει γράψει και το Wire. Ναι. Το άλλο δεν το είχε γράψει, το είναι ορισμένο απλά στο homicide. Το, homicide. το Wire είχε βοηθήσει και ο Τζορ βέβαια. Στη δεύτερη σεζόν είχε βοηθήσει ο Τζορ Πελεκάνο ναι. Αυτό λοιπόν. Το homicide. Το homicide, εγώ δεν το είχα δει. David si Simon, πώ λέγεται αυτό. Ε, ναι. και εγώ το έχω δει. David Simon. Ναι. Ναι. Ξεκίνησα να το βλέπω προχθέ και είναι φανταστικό. Του πότε είναι αυτό. Το 1993. Σειρά, άρα, το Oz. Ναι, είναι το Oz, το homicide, είναι οι ίδιοι τύποι που μετά κάνανε ναι, το ναι ναι, 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 Α, ναι. Το homicide λοιπόν είναι το πρώτο που κάνανε. Και το δεύτερο είναι το Oz δηλαδή. Ε. Το δεύτερο είναι το Oz και το, στο homicide παίζουν όλοι οι καρατερίστε. Δεν υπάρχει ρόλο που δεν ξέρει αυτόν που παίζει ναι. τη φάτσα του κ. Okay. Πώς το λένε αυτόν Και ούτε ένα δεν είναι κακό το ποιο. Είναι όλοι φανταστικοί. Ε. Το σενάριο είναι super duper. Γενικά το προτείνω και σε εσά. Mm -hmm. Και δευτερευόντω και σε αυτού που μα ακούνε. Βέβαια, okay. για, για να πω την, την, την αμαρτία μου, να πούμε ότι επειδή έχω, έχω συζητήσει για το Wire με άτομα αρκετά μικρότερη ηλικία, mm -hmm. δεν είναι σειρά που βλέπουν εύκολα η σημερινή, ένα μεγάλο ποσοστό των σημερινών. Νεαρότερων θεατών. Λόγω τη κλειδί γλώσσα. Όχι. Λόγω. Λόγω του ρυθμού, πιστεύω. Μπράβο. Αντί αργό. Ε? Μπράβο. Λόγω του ρυθμού που έχει. Να. Είναι πιο. Εντάξει, είναι, είναι το doom metal των αστυνομικών. Δηλαδή δεν έχει πολύ πιστολίδι. Όχι. Δεν έχει that's καταδίωξη. That's that. δεν, that's ναι, 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 είναι, είναι ρε παιδί μου, δείχνει πώ λειτουργούν διάφορα. Αλλά επί τη ε... ουσία κοινωνικό δράμα μεταμφιασμένο σε αστυνομικό είναι. Έτσι. Είναι. Εμένα πολύ καλό γράψιμο. Ναι, αυτό, ναι. αυτό που με κέρδιζε πάντα και μου, με κερδίζει και με το homicide κατευθείαν mm. είναι ότι με τα πρώτα πέντε λεπτά έχει μπει στη φάση και βάζει λεφτά mm. για του ήρωε. Δηλαδή του τους χάβει κατευθείαν που είναι τόσο ε, δύσκολο, ε, δύσκολο ε, να γίνει. Δεν γίνεται να υποστηρίζει στο μακνάλτη. Αυτή τη <laughs> μεγάλη φυσιογνωμία. <laughs> <laughs> και και να μην <laughs> πιστεύει <laughs> ότι είναι αληθινό. Ναι, όχι, υπάρχει, ναι. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο όταν συμβαίνει αυτό. Και Έχει και πλάκα. Έχει και ένα χιούμορ περίεργο. Έχει ένα, ναι. Ε, το... ίσως όχι τόσο πολιτικά. Οθόμα, το εντάξει. Mania Cup έχει χιούμορ. είναι, τι περιμένει. Προσπαθεί <συσχερ> λίγο. <συσχερ> ε, εντάξει. Δεν, δεν, δηλαδή στι 10 λέξει που είχα στο μυαλό μου για το Mania Cup. Το χιούμορ δεν ήταν μέσα στις 10. Ε, αν έχει χιούμορ. Ε, όχι πάρα πολύ. Δεν <συσχερ> έχει. Ε, Κυρίω επειδή ξαναλέω. Έχει μια, μια ανάγκη. Και είναι ένα. ένα μια κριτική που ασκήθηκε στον Λούστιγκ και αυτό φαίνεται στο δύο στο mm -hmm. πόσο γύρισε πίσω στα 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 πιο straight edge horror roots του ας πούμε mm -hmm. ε, κατηγορήθηκε ότι είχε ένα άγχος mm -hmm. να κάνει μια πιο κινούσα αποδεκτή ταινία. Άρα μπορούμε να πούμε ότι έβαλε το αστυνομικό στοιχείο για να δικαιολογηθεί για την προηγούμενη ταινία κάποιο. Ναι. Όχι, όχι, ναι. όχι, κάνω, και κανονικέ. για το και, κάνει και πιο εύπεπτο. Και επειδή ναι. αυτέ τι εβδομάδε είμαι και σε μια εκστρατεία ναι. με πυρσού <laughs> εναντίον <laughs> του σύγχρονου τρόμου και ειδικότερα το, το καινούργιο screen που είδα τι προάλλε και νομίζω το έχω Α, το είδα και... την τρίτη φορά. Για πε. Το μπούτσο από τα χειρότερα πράγματα από τη ζωή μου. Σοβαρά μιλά. Δεν βλέπετε. Μια ισορροπημένη κριτική. Όχι, όχι, πραγματικά. Έχω μιλήσει πολύ και ε, εκτενώς και στο Watch Next είπα και μίλησα και κάπου αλλού τώρα που, που ήταν μια συνέντευξη τέλο πάντων Τίποτα ε, δεν του σώζει τίποτα δεν έχει κάτι θα που να απολύτω. τίποτα, θα, θα έπρεπε να καεί στην πυρά ε, Έχω... Το πιστεύω γιατί ο Μάχης θα πήγε να το δει σε φάση ότι αχ μακάρι να είναι καλό ναι, ναι, ναι. ότι δεν ναι, δε πάω ακο... να το θάψω αστένα. Είναι μια ακόμη ταινία pop culture mainstream κινηματογράφου η οποία δεν πιστεύει καθόλου σε αυτό που κάνει και περνάει όλη την ταινία με την πλάτη γυρισμένη στην οθόνη κοιτώντα στο κοινό και κλείνοντα το μάτι. Είναι αυτό, α, αυτό που τρώμε είναι, την είναι, τελευταία πενταετία στα μάτια Motherfucking boudra... ναι. fan service all ναι. the way. Είναι, Fuck you! Πώ μοντερνιά. μοντερνιά του κόλλου, α πούμε, ότι κλείνω το μάτι, ότι. <χαιρ> ήθελα Να σου πω κάτι, Ρεσέλιο. <χαιρ> Θα ήθελα πάρα <χαιρ> πολύ να χρησιμοποιήσω <χαιρ> τέτοιου όρου που καμιά φορά σε παραπέμπουν <χαιρ> σε πραγματική <π, π, χαιρ> <π, π, χαιρ> τέχνη. Okay. There's nothing wrong with postmodernism. μια ναι, όχι, εκείνηση. ναι, ότι. Κα, τι να σου πω. Ναι, ότι δεν και καλά θέλει να κλείσει το μάτι. Όχι, είναι αυτό το πράγμα το οποίο πλέον είναι. Mainstream fucking cinema these days είναι αυτό το πράγμα. Είναι. Γυρνάω την πλάτη μου στην οθόνη γιατί δεν πιστεύω αρκετά σε αυτό που κάνω για να το παρουσιάσω και σου κλείνω συνέχεια το μάτι. Ναι. Άντε γαμί σου πια! Ναι. Με αυτό το πράγμα. <laughs> και... Έχει, Έχει, τα δίκιο. Και, Έχει, τα. και δε, είναι δε, ένα θλιβερό retread τη πρώτη ταινία που έχω διαβάσει και κριτικέ από άτομα που ψιλοσέβομαι την άποψή του στα ελληνικά. Η οποία ήδη έκλεινε το μάτι το μεταξύ. Έτσι. Ναι, but that was kind of the point. Α, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ήταν τολμηρή για, τα χρόνια Δεν ήταν για καμιά ταινία που, έχει, που την έχουν απογειώσει, το scream ήταν. Όχι, ήταν, την πούτσα. Στην αρχή το θάβανε όλοι. Ναι, καλά. Μετά. Αποφασίσαμε όλοι ότι ναι, τελικά ήταν καλό. Αλλά σε κάθε περίπτωση έρχεται ο Μασκρέιβεν και λέει ότι θέλω να επαναπροσδιορίσω κάποιου κανόνε αυτών των ταινιών καινούργιο το τουάζ. Το. Ναι. Όχι, είναι ο Σέρεμπου. Α, οκ. Okay. Ναι, υπήρχε, ναι. το τουάζ. Dave okay. Sim. Εντάξει, εγώ. Εμπλα... Μάνια. Ah. <laughs> λοιπόν, <laughs> ε, έκανε ο Wes Craven κάτι. Για ποια ταινία οποίο... Screen, <laughs> έκανε <laughs> ο Wes Craven κάτι πραγματικά ενδιαφέρον για την εποχή του, χωρί να είναι κάτι απογειωτικό. Οκ. Okay. Ναι. Πήρε το Slasher και είπε. Α, αφήστε με λίγο να, να το ξαναδώ λίγο από την αρχή, να το τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να προσφέρω. Ναι. Κάνει κάτι θέλοντα να το πάρει από εκεί που πήγαινε, δηλαδή κλασικούς Big Bad, επαναλαμβανόμενα cast references, κανονικούς κανόνες και bla 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 bla. Και έρχεται αυτή η κουράδα το 2022 <σχε> που έχει το θράσος να, να την αφιερώσει <σχε> στο, <σχε> στο <σχε> West Craven στο τέλος της ταινίας For West, αγαμίσου δηλαδή. Ναι. Ποιο γύρισε. Ε, ο Μαλάκα, ο... ο Williamson. Οκ. Ε, okay. Όχι, δεν θυμάμαι okay, Από ναι, ναι, τα νεύρα μου διαφέρει τώρα. Ναι. Λοιπόν. Ε, <σχε> ο West Craven δεν έχει κάνει και τον. Ε, αυτό που είναι βαμπύρο ο τέτοιο. Ο Eddie Murphy. Eddie Murphy, Vabir. Ναι. Νομίζω είναι του West Craven. Δεν νομίζω ότι είναι δικό του. Θα το ψάξω μισό. Ε, και κάνει ξανά τα ίδια, φέρνει ξανά το παλιό cast. Δώσ' του πάλι Νίβ Κάμπελ, δώσ' του πάλι. Νίβ Κάμπελ. Ε, ναι, ναι, ναι. Δώσ' του πάλι. Ε, Κρατιέται ε καλά. Πιο χαρά. Α. Πάρα πολύ καλά. Okay. Δώσ' του πάλι τον Αρκέτ, δώσ' του πάλι την Gox, πώ τη λένε. Δώσ' του πάλι τα ίδια, δώσ' του πάλι huge spoilers ahead, fuck you δώσ' του πάλι, α τελικά είναι δύο δολοφόνοι, δώσ' του πάλι το reveal στο ίδιο σπίτι με το πρώτο, <χω> δώσ' του <χω> πάλι <χω> τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και έχουν γαμηθεί όλοι και λένε ναι, είναι η φεβερή ανατροπή όμως ότι στην πρώτη σκηνή που είναι ακριβώς η ίδια με την πρώτη, στην πρώτη ταινία γιατί είναι γαμημένο retread okay. Mm -hmm. Η μεγάλη αποκάλυψη είναι ναι αλλά τελικά δεν πεθαίνει, επιβιώνει Ουυυ! Να γαμώ το σπίτι σα, γαμώ! Ανίκανοι άθλοι μαλάκε! Το πρόβλημα ξέρει ποιο είναι. Ότι υπάρχει λόγο που γίνεται αυτό. Και είναι εμπορικό ο λόγο. Και πουλάει. Γάμισε που... έμερε μαλάκα που δεν, δεν, μπορεί, δεν μπορεί να γίνει πλέον μια ταινία η οποία. Για, δεν υπα... Γιατί δεν υπήρχαν εμπορικέ ταινίε που είχαν το θάρρο τη γνώμη του στα 80 και στα 90s. Βεβαίω. Που δεν ένιωθαν την ανάγκη. τι μου φωνάζει, Εγώ σου είπα, Γιατί το κάνουν αυτοί. Βεβαίω. Κάρπεντερ. Αυτό, είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι έχουμε, ε, έχει γίνει πλέον ο pop culture κινηματογράφο να είναι dirty word. Γιατί ναι. έχει γίνει φτηνό, σημαίνει τροφή. Και χωρί να έχει το θάρρο να πει μία γαμημένη ιστορία, χωρί να γυρνάει στο κοινό και να λέει Σα αρέσει, είδατε την αναφορά mm -hmm. που έκανα. Η φίλη σου η κάνεις... Marvel φταίει, Άμα θε να μάθει. Ναι. Μαζί σου αυτό. Ναι. 100% μαζί σου. Λοιπόν, να πούμε εδώ, Vampire in Brooklyn 1995, Wes Craven. Oh, ναι, 12% yeah. yeah. ρώτη Έτσι. Εντάξει. Μεγάλη αθλειότητα. Ο σκάρικο. Ο κι αυτό. 100% μαζί σου αυτό που λε. Ναι, 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 ναι. 100% μαζί. Είναι μέρο αυτού του κύματο. Ναι, σαφώ και είναι. είναι. Και μάλιστα προ... όχι μέρο. Η ρίζα του είναι. Και νο, αυτό έχει να κάνει με τα στούντιο ή τα στούντια, ή έχει να κάνει, έχει να κάνει με κάνει... το πώ θα ικανοποιήσουμε το, το, το κοινό μα όταν προσπαθεί να βελτιστοποιήσει κάτι, να το κάνει, να mm. άμα mm. βρει μια συνταγή που δουλεύει, θα τη πιει το αίμα. Αυτό mm. γινόταν πάντα, δεν είναι καινούριο. Απλά τώρα υπάρχουν τα εργαλεία να γίνει. Να το κάνει. Να, yeah. ότι... πιο... ε, να, να Για να επιστρέψουμε και λίγο στην ταινία, να πούμε κιόλας ότι το, το Maniac Cop έρχεται. Ε, να, να παίξει το ρόλο άλλου ένα entry σε ένα είδο που ήδη είχε αρχίσει να κουράζεται το 1988 που είναι το slasher genre, είναι ένα slasher, μια slasher ταινία και ίσως γι' αυτό ο Lustig να ήταν ένα ακόμα λόγο που πήγε ε, να προσθέσει ένα πολύ στο, προσίτζορα στο πράγμα, θέλοντας δηλαδή να προσθέσει κάτι άλλο, είναι μην, ένα είναι ένα, μην είναι ένα slasher by the numbers τύπου είναι ένα big bad, κυνηγάει κάποιου ε, ε, κακόμοιρου και τους, ε, αυτό. Και τι, ωραία. Προσθέτει λοιπόν κάτι ακόμα. Όχι φοβερά επιτυχημένα, αλλά είναι μια προσπάθεια να το κάνει. Δεν έχει αξιο... αξιομνημόνευτου φόνου όμω. Όχι, δεν έχει. Σε σχέση έχει... με άλλα slice, ε, 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 έχει, έχει αξιομνημόνευτα setup. Δηλαδή ναι. όταν εμφανίζεται. Κοινέ έχει... δράσει έχει, ναι. Ναι, Δηλαδή όταν εμφανίζεται η φιγούρα του, 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 του Σντάρ ακίνητη, λε. Ο... Ο... Ναι, α... ναι. Αλλά. Βοηθάει εκεί. Ναι, προς... σπάνια... Σπάν... Ναι. σπάνια έχει την ικανότητα να πατήσει γκάζι από εκεί. Δηλαδή δεν, ναι. Ναι. δεν έχει καλό jump of point. Έχει καλό στήσιμο, αλλά δεν έχει καλό jump of point από εκεί. Ναι. Mm -hmm. ε, ο Σντάρ ο οποίος Προφανώς για τον Σντάρ Ήταν ο αγαπημένος του ρόλος Ήταν ο μόνος ρόλος που του επέτρεψε να κάνει Να επιστρέψει ένα χαρακτήρα Στην mm. καριέρα του yeah. ε, Είναι ένας ρόλος που τον έπαιξε τρεις φορές Και ήταν διατεθειμένος Να επανέλθει με κάποιο τρόπο Και στο φιμολογούμενο remake Το οποίο δυστυχώς όχι μόνο δεν τον πρόλαβε Πριν πεθάνει Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε ε, Φαίνεται να είναι παγωμένο Mm -hmm. Ναι, και έχω δια, διάβασα ε, σε μια έρευνα που έκανα για ταινία ότι ετοιμάζεται σειρά. Ναι, αυτό, αυτό λέω. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Είναι ε, στον πάγο. Ναι. Είναι στον πάγο η ναι, το... Definitely. Ρέφνι. Ναι, ναι, ναι. Mm -hmm. σω μια λύση είναι να απαγορευτούν δια διαπλανητικά όλα τα remakes αυτή τη φάση. Τα να, σου πω, να σου πω κάτι. Σε αυτή τη φάση συμφωνώ. Για παράδειγμα, σκεφτόμουν χθε λόγω αυτού τη ευρύτερη συζήτηση για. Το remake culture by, by, by the cheap numbers that they have. Ναι, now. Ναι, ναι. Ότι, για παράδειγμα, εκ, εκτίμησα, άρχισα να εκτιμώ περισσότερο τα remake τα οποία πραγματικά θέλησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όπω το remake του Evil Dead, για παράδειγμα. Okay. Το ναι, οποίο ναι, ναι, άκουσε ναι, ναι. πολύ κράξιμο όταν βγήκε. Εμένα ούτε και εμένα, αλλά τουλάχιστον τώρα δικαιώνονται τέτοιε ταινίε γιατί λες ξέρει Lived by, it lived by the sword and died by the sword. Εγώ θα κάνω κάτι άλλο. Ναι. Και το έκανε. Το ίδιο και για το remake του Σουσπήρια. Το οποίο mm. και αυτό άκουσε πολύ κράξιμο, αλλά λε. Έφαγε πολύ κράξιμο. Ναι, αλλά αλλά ήταν... λε. Αν το έβλεπε χωρί να λέγεται Σουσπήρια. Ναι. Mm -hmm. και δεν είχε το background να το πει. Ναι. θα έλεγε. Okay. Οκ. Πο, και πολύ η, η, η μεγαλύτερη κατηγορία για το Σουσπήρια είναι ότι. Α, δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο. Και λε. Οκ. Okay, ναι. Δε, ναι δες δες το, το πρώτο θέλω... ρευλάχο. Όχι. Okay, ναι. δε το Πρώτο δεν γίνεται να το ξανακάνει. Είναι, 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 είναι σαφώ μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και ε, 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 ξέρεις, είναι. Πώ καμιά φορά δικαιώνονται κατόπιν εορτή αυτέ οι δύο πολύ μεγάλε animation παραγωγέ, το, το Simpsons και το South Park που έχουν προφητεύσει και έχουν μυριστεί εξελίξει πολύ πριν από του υπόλοιπου από εμά. Είναι αυτό το, το, το γαμημένο το, το Member Berries, δεν ξέρω αν τα έχει. <laughs> <το, laughs> ναι, ναι. Αυτοί, που, που, Ουσιαστικά. Είναι, Wars, yeah, ε, 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 είναι κα, κά κάποια πλασματάκια τα οποία εφήβρε ε, το South Park, τα, οποία, τα Member Berries, τα οποία ήταν κάποια, κάποια φρουτάκια, κάποιε. Κάτι yeah, <ssstutters> σαν ζωντανά φρούτα, ναι. Ναι, ναι, τα οποία okay. ουσιαστικά σε, σε κολούσαν στ, στη νοσταλγία. Ναι, yeah, ήταν φρούτα τη νοσταλγία. Δηλαδή τα έτρωγε και μετά θυμόσασε. Λέει, θυμάσαι και, και μη σου μιλάνε. Θυμάσαι τότε που ήταν αυτό, θυμάσαι το Star Wars, θυμάσαι αυτό, θυμάστε καλά που ήταν. Και εκεί είμαστε ακόμα. Και okay. ήταν αυτό το το, 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 echoing of things to come, το, 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 το preemptive strike του South Park, το οποιο mm -hmm. το είδαν άρχεται αυτό το πράγμα. Καλά, έχουν προφητέψει πάρα έχουν, έχουν δει πολλέ τάσει να έρχονται ο Στόν και ο Πάρκερ. Έχουν, αλλά... έχουν, βγάλει τον Τραμπ πρόεδρο. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό είναι που κατεβαίνει την γυλιόμενη σκάλα. Ναι, στο Simpsons. Αυτό δεν υπάρχει έτσι. Το South, το South Park λοιπόν είχε προφητεύσει αυτή την τάση με την, με την νοσταλγία και την, μάλλον για την νοσταλγία καλή είναι να υπάρχει, αλλά αυτό το πράγμα που υπάρχει αυτή την περίοδο στην τέχνη και ειδικά στο κινηματογράφο με την νοσταλγία είναι αυτή η αιμονή ότι δεν πρέπει απλώς να εμπνέεσαι από το παρελθόν, πρέπει να επιστρέφεις αυτό και ουέ και αλίμονο εάν ξεφύγεις έστω και γραμμάριο από τη συνταγή. Επίσης υπάρχει και ένα πρακτικό θέμα, όπως και με τα reality ας πούμε, τα οποία έχουν Καταλάβει ένα μεγάλο μέρο τη τηλεόραση, γιατί υπάρχει ένα πρακτικό θέμα. που πει. έχουν πολύ λιγότερο budget από μία σειρά α πούμε. Αφούς, με, ναι. με, με ιστορία, σενάριο, έτσι αλλιώ. του τοπιού, πληρώνονται Δεν όλοι αυτοί. Το, πιούς, ναι. Ναι. το ίδιο ισχύει και για τι ταινίε οι οποίε βασίζονται σε πρω, πρωτότυπο σε παλιό υλικό το οποίο το ξέρει ο κόσμο. Δεν χρειάζεται να προσπαθεί πολύ για το συγκεκριμένο σενάριο. Ναι. Σεναριακά. Δηλαδή έχει να ναι. πατήσει πάνω σε χίλια πράγματα, θα του κλείσει το μάτι του άλλου που διάβαζε όταν ήταν έφηβο το κόμικ και θα γουστάρει και θα χάσει τα εφαίρα α Ρίξει τα εφέ στη διαφήμιση, στα εφέ και βγάζει πολλαπλάσια. Είναι ρε παιδί μου. Πώς το... είναι κουκιά μετρημένα. Έχει έχεις ένα δεδομένο ενδιαφέρον. Ε, εγώ κιόλας, ε, ε, χωρίς χωρί να θέλω να, τις προστα... να, τις, ε, α, να μπω ασπίδα μπροστά του, αλλά τουλάχιστον με τα comic book movies, είτε μιλάμε για την DC, είτε μιλάμε για τη Marvel, τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι λίγο περισσότερο ε, το fan service υπό την έννοια ότι επικοινωνεί με ένα κοινό το οποίο υποστηρίζει μια mm. κατάσταση για δεκαετίε, ξέρει του ήρωε πολύ καλύτερα πολλέ φορέ από του δημιουργού του ίδιου. Mm. Ε, και ε, δικαιολογώ δηλαδή. σε ένα σημείο μία προσπάθεια να κάνεις fan service χωρίς βέβαια να δικαιολογώ το extent του fan service έτσι ε, ρε, παιδι, και εγώ επίσης να πω ότι επειδή είμαστε τέλο πάντων 30 σύν, mm -hmm. μερικοί από εμάς, mm -hmm. ε, <laughs> ε, αυτή την εποχή τυχαίνει οι άνθρωποι που δημιουργούν την pop κουλτούρα να είναι η ίδια ηλικία με εμά. Ναι. Και, και τους άρεσαν τα πράγματα που αρέσουν σε εμάς, ναι. που αρέσαν σε εμά όταν ήμασταν μικροί οπότε εγώ ζω και μια χρυσή εποχή από την άποψη ότι ό,τι μου άρεσε μικρό τώρα βγαίνει με πολύ budget και βλέπω ας πούμε ήρωες που ήξερα από μικρούλες τους βλέπω μπροστά μου okay. αυτό μια χαρά μου δίνει την πρώτη φορά και μετά τελειώνει γιατί είναι κενό, είναι κενό δεν έχει τίποτα από πίσω ναι, είναι, 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 πολύ επιφανειακή η, η, προσέγγιση των ταινιών αυτών και είναι το, το, το... είχα μια συζήτηση τις προάλλες και με αφορμή και το Maniacop που θα που θα βλέπαμε και θα μιλούσαμε. Αλλά ε, δεν ε, μιλάμε. Ναι, <laughs> όχι, κάνουμε κάνω μια κουβέντα με αφορμή το Mania <laughs> και θεωρώ <laughs> ότι κιόλα ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτό το podcast που κάνουμε going forward είναι ότι μα δίνεται η αφορμή, με αφορμή αυτέ τι ταινίε, να συζητήσουμε και για τι δικέ μα εμπειρίε με τον Ρινό Κυμματογράφο, το οποίο το θεωρώ <laughs> πολύ χρήσιμο. Κυρίω γιατί επιστρέφοντα ταινίε όπω το, το Mania ε, το οποίο years down the line, ενώ <laughs> είναι μια. Μέτρια ταινία. Τολμά να κάνει κάτι το οποίο τη το δίνει. Είναι, είναι, είναι δύσκολη άσκηση. Πάει να, να γεφυρώσει δύο είδη ταινιών. Δεν το επιτυχάνει σε όλα του. Ξα, Έλλιο, αλλά, αλλά δεν αποτυχαίνει και πάρα πολύ. Μπράβο. Δηλαδή δεν είναι οκ. Okay Η ταινία αλλά, τουλάχιστον, είναι. Ε, βραβεύουμε και την προσπάθεια. Ναι, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί παίρνοντα μια κουρασμένη συνταγή το 88 να πει ο Λούστιγκ ότι ξέρεις τι. Μήπω να μπλέξω λίγο και αστυνομικό θρύλερ, μήπω να βελτιώσω λίγο την πιθανότητά μου. Δηλαδή, βλέπει ότι υπάρχει μια ε, σκέψη ότι ναι, μεν ακολουθώ μια συνταγή που πιάνει ή που το θέλει ο κόσμο, που είναι το σλάσερ, Άρα, mm. ω ένα σημείο, δεν λέει κανεί να γυρίσει την πλάτη στο κοινό για πάντα και να σου πει: Γραμμιέστε, αλλά ε, είναι άλλο το να λέω. Τι πουλάει αυτή την περίοδο, ας το κάνω. Και είναι πολύ διαφορετικό να είσαι μονίμω γυρισμένο προ το κοινό και yeah. να λε Αυτό σα άρεσε, αυτό το βάλα για εσά. Αυτό σας άρεσε. Και λε, OK, yeah. θέλει το κοινό σλάσερ. Μέχρι εκεί πάει. Mm. Δηλαδή, ε, ο, η γνώμη του κοινού σταματάει στο ότι εγώ βλέπω το κοινό γουστάρει σλάσερ. Θα κάνω εγώ ένα σλάσερ. On my motherfucking terms. Και όπω το θέλω. Yeah. Και όπω το θέλω. Okay, δηλαδή... Το γυρίζω και γρήγορα. Ναι. το γυρίζω γρήγορα είναι, είναι αυτό που είπε. θα ξαναέρθω σε αυτή τη λέξη είναι punk ναι. δηλαδή το γυρίζουμε πάρτο και με πολλά προβλήματα να πούμε τότε mm -hmm. ε, το Mania Cop με τα σωματεία ηθοποιών mm -hmm. γιατί yeah. αν θυμάμαι καλά υπήρχε απεργία εκείνη την περίοδο ε, των σωματείων και θεωρήθηκε απεργοσπαστική η παραγωγή με αποτέλεσμα να υπάρχουν ναι, να υπάρχει διαμαρτυρία <laughs> Okay. Ε, να υπάρχουν διαμαρτυρίε και να του κυνηγάνε, δηλαδή του κυνηγούσαν και οπουδήποτε έβρισκαν ότι γυρίζουν σκηνέ για την ταινία, πήγαιναν απ' έξω, κάναν φασαρία, ε, οδηγάγαν μηχανέ, γενικότερα κάναν οτιδήποτε για να σπάσουν την παραγωγή. Το <laughs> το... <laughs> ναι, 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 <laughs> ναι, ναι. <laughs> <Αν> το σκίδε, <laughs> ναι. Με αποτέλεσμα, αν θυμάμαι <laughs> καλά, ε, 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 αν δεν με πατάει η μνήμη μου, η αρχική σκηνή ήταν να είναι κάπου μέσα στην ταινία με ήχο. Και επειδή ε... υπήρχε διαμαρτυρία απ' έξω, τελικά την χρησιμοποίησαν ω. Ε... Δεν λειτουργήσε πάρα πολύ καλά για την ταινία, η αλήθεια είναι. Όπω την, όπως ταινία, την σκέφτε... ταινία του Τέτριου, ρε. Ποια την είχε γυρίσει στη, Φλό... στη Φλόρινα ο. Mm. Πώ το λένε? Στη Φλό... Ο Αγγελόπουλο. Ο Αγγελόπουλο. Mm. Το πεταιώρο π... βήμα του Πυλαργούλε. Δεν <σχελίου> ξέρω πώ λέγεται. Mm -hmm. Που ήταν. Και είχαν στραβώσει οι παπάδε γιατί είναι κομμουνιστή. Και βάραγαν συνέχεια καμπάνε για να μπορεί να γυρίσει. Για μένα. Εκλεκτική, εκλεκτική. Φανταστική, Φανταστική σπουδαίες, φάση. Σπουδαίες, τον είχαν αφορήσει κιόλα τον Αγγελόπουλο. Ναι. Έτσι, να... Με Έτσι, Μην τα ξεχνάμε αυτά. Τον είχε αφορήσει η εκκλησία μα. Ναι, προφανώ γιατί. Εντάξει, η εκκλησία μα ξέρει όμω τι κάνει. Η εκκλησία μα μιλάει ναι. κατευθείαν με τον Θεό. Λε να μην ξέρει τι κάνει. Πού του τολμάει κιόλα. Είπε ο Θεό Αγγελόπουλο. Κανένα Αγγελόπουλο. Αυτό να τον αγγελόπολο. Να τον Δεν είναι καλό άνθρωπο. Άθεο κομμουνιστή. αυτό. Ε, ε, το, το, το καλό με το, με το Maniac Cop Είναι ότι σε επίπεδο cast Έχει κάνει φοβερέ επιλογές Ναι ρε είναι, εκπληκτικό. Δεν, είναι δεν, εκπληκτικό δεν υπάρχει ούτε ένας ε, Δηλαδή η, 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 για, για παράδειγμα ο liaison mm. Του κορντέλ Με την αστυνομία Αυτή που τον, τον, του δίνει τι πληροφορίες Που είναι mm. η, ε, η Sherry North Είναι που καταπληκτικό casting Ναι που είναι με το πι ναι, καταπληκτικό yeah, 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 casting. Φοβέρο yeah. φοβερός ρόλος και πάρα yeah. πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στο, στο ότι είναι ψιλοκατάπτυστη γιατί βοηθάει ένα δολοφόνο yeah. αλλά ταυτόχρονα ότι είναι μια αρκε, α, αρκετά τραυματισμένη ψυχή η οποία αποζητά την αγάπη του και, θε, και θέλει να τον σώσει, δηλαδή θέλει... Ξέρει ότι δεν φταίει, α πούμε. Αυτός. Ναι, ότι, ότι επί τη ουσία η αρχική αποστολή του Κορντέλ, όπω αυτή συμφώνησε να συμμετάσχει σε αυτήν, ήταν ότι θα τιμωρήσει αυτού που τον οδήγησαν στη φυλακή, δηλαδή θα, 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 θα τον βοηθήσει να βρει τη δικαιοσύνη. Mm -hmm. Και ο Κορντέλ πλέον, επειδή έχει ξεφύγει και έχει γίνει homicidal maniac, δεν τηρεί τους αυτού του κανόνε αυτή προσπαθεί να τον φέρει στον ίσιο δρόμο και τελικά. Ε, Παρ' όλα αυτά τον στηρίζει. Τον στηρίζει μέχρι που την σκοτώνει. Mm -hmm. Μέχρι που την αποτελώνει, γιατί πλέον έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και την ικανότητά του να διακρίνει το σωστό από το λάθο. Καλά, mm -hmm. την αρχή κιόλα δεν τα λέμε, αλλά τέλο mm -hmm. mm -hmm. πάντων. Ε, mm -hmm. Έχει εξαιρετικέ ακόμα και στου μικρού ρόλου. Δηλαδή, όταν ξέρει ότι θα, θα δει τον Σαμ Ράιμι, θα δει τον Τζέικ Λαμότα. Ω ρεπόρτερρο, Σαμ Ράιμι. Εσύ. Ναι. Mm -hmm. Ακόμα και η γυναίκα του Μπρουσ Κάμπελ που έχει ένα πολύ μικρό ρόλο. Φοβερά πιστική. Mm -hmm. η Βικτόρια Κaitlin που παίζει την Ellen Forest. Παίζει λίγο, αλλά. Σου μένει, ρε, δείχνει, δείχνει, ότι πονάει. Και, όχι μόνο σου μένει, σου μένει και σου, δείχνει αυτό που πω τέλειωσε. Ότι χειριζόταν likable character ο Μπρουσ Κάμπελ. Καθόλου. είναι Πολύ μεγάλο ναι. Ναι, είναι. είναι ναι. και σαν ηθοποιό, ο Μπρουσ Κάμπελ, τι λέτε. Εντάξει τώρα. Ότι δεν θα πάρει ο Όσκα δεν θα πάρει. Αλλά είναι. Εμένα μου είναι ο καλύτερο. Εγώ δυσκολεύομαι να το δω κανένα αντικειμενικά γιατί είναι υπάρχει, πολύ συμπαθή. Ναι, σαν ναι. Ναι. Καλά. Ο Άτκιν ήταν κανονικό τοπίο και, 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 και πάρα πολύ ταιριαστό στου ρόλου πάντα που έπαιζε. που έπαιζε πάντα, ξέρω εγώ, Beat Cops και τέτοια και πατέρες και τέτοια. Είναι ναι. λίγο ναι. βόγλη. Ναι. Είναι αρκετά ναι. βόγλης. Επίση μοιάζει πολύ στον Νίκο McBrain, τον Iron Maiden. Ποιο Ο Άτκιν. Αυτό δεν είναι ο Άτκιν. Ναι. 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 Μοιάζει με. Έχει... Τον έχει... Μακ τώρα. Έχει ο Νίκο Μακμπρέιν Εγώ, πιστεύω... Εγώ πιστεύω ότι στο σπίτι του έχει τουλάχιστον 24 τόμ. Οκ. Okay. Άλλο αυτό. Τον κάνει για ντράμερ τον Άτχιν. Με τίποτα λέω. Για ντράμερ σου Μέιντεν συγκεκριμένα. Οκ. Okay. Εντάξει. Πάνω... Για... Σε... σε, κάποια φάση νομίζω θα, θα κοιτάξουμε αν όχι και τα δύο sequel τουλάχιστον. Ε, ένα, δύο από τα δي, ένα από τα δύο sequel. σω ίσως, ίσως στο πλαίσιο του Φίλιππ να είναι καλύτερο να κοιτάξουμε το τρία, το οποίο είναι ναι, πάρα πολύ κακό. Ναι. Ε, και το θυμόμουν καλά. Ε, δεν το σαν τον ονοεί η τριλογία. Δηλαδή το τρίτο λε. Α, σω να <laughs> μην <laughs> το κάνατε. Παίζει ο Καρσία ναι, okay, οκ. <laughs> ναι. σω να μην το κάνατε. Ναι, δεν έχει λόγο. Δηλαδή το μόνο άξιο προσοχή στο τρίτο ήταν ότι παίζει πάλι Starr, δηλαδή. ναι. <laughs> ο Ρόμπερτ Τζιντάρ. Ναι. Ο οποίο <laughs> έχει τον απέθαντο. Ναι, ναι. Ουσιαστικά από το τέλο του πρώτου και μετά είναι ξεκάθαρο ότι τον. Ο, ο, ο Λούστινγκ ήθελε να αφήσει ανοιχτό το περιθώριο ενό sequel γιατί εμφανίζεται το χέρι ουσιαστικά του κορντέλ να βγαίνει από τα νερά του λιμανιού στα οποία πέφτει, από την προβλήτα τέλο πάντων εκεί πέρα σε μια περιοχή του Μανχάταν όπου θα γκρεμιστούν κάτι. Το Dockside, κάτι Dock Μπράβο. Ναι, τα γνωστά. Τζεντριφικέιο. Μπράβο. Τζεντριφικέιο before it was cool. Έτσι είναι πραγματικά. Peer 14, μπράβο. Ε, και βγαίνοντα το, το το γάντι από το νερό μας το αφήνει ορθάνυχτο ότι θα υπάρξει και δεύτερο. Ε, ένα και αρκε... είναι... να το πω έτσι. Επειδή η ταινία κερδίζει πάρα πολύ, για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι... Ε, αυτή είναι η σκηνάρα που δείχνει τον κορντέλ να κοιμάται με τη φουλ στολή του ε, στα ντοξ και φαίνεται το, το φως να πέφτει πάνω στο, ε, στο άσπρο του γάντι. Πολύ ωραία σκηνή. Ε. Έχει, έχει τέτοιε ωραίε Έχει σκηνές. μάτι ο Δεν, ναι, ναι, ναι. δεν είναι ε, κουλό. Ναι, δε, όχι, δεν είναι ρέιντερ. Όχι. όχι. ρε. Όχι, θεω, θεωρώ πάντω <laughs> ότι η σκηνή στο τέλο, δηλαδή το, το, το θέλοντα να το αφήσω ανοιχτό για, για sequel, is not the greatest. Δηλαδή αυτό το γάντι που μένει είναι και στο obvious, μπάσαλο. Δεν ναι ναι, 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 okay. okay. ε, Το μοντάζ που μα δείχνει το πόσο κορντέλα δικήθηκε και οδηγήθηκε στι φυλακέ και επειδή το επιτέθηκαν και τον άφησαν για νεκρό, πάρα πολύ καλή. Γαμάτι Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Ναι, 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 ναι. Όχι, το έχω. Και, και ο Κόεν. Κάποιοι λέγανε μάλιστα ότι αφού έχει γράψει το σενάριο, ίσω θα ήταν καλύτερο να το σκηνοθετήσει κιόλα. Ναι, ναι. Κόεν, αλλά δεν έχει κάνει κακή δουλειά Λούστη. όχι Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή δεν δε βλέπει ταινία και λε πώ πω, πω, έλα να τελειώσει. Εγώ ο Γκαμπριέλ Μπατιστού θα δώσει μια σκηνή για κάποιο λόγο. Βεβαίω. Σπορτ. Αν δεν ξέρει το αλλά. Ναι, ναι. Πραγματικά θηριώδη όμω ο έτσι. Δηλαδή κάθε σκηνή που πλησιάζει κάμερα πάνω. Γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο τρομακτικό. Κάτι να δείξει, ρε παιδί μου. Κάτι μια έκφραση προσώπου. Κάτι. Είναι, δεν, είναι λίγο Δεν, για κυμπορντίστα. Το Είναι πολύ Να μην ξεχνάμε ότι είναι κυμπορντίστα ο άνθρωπο. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Ήταν πληκτρά πριν γίνει ηθοποιό. Κράφτουαρκ. Όχι, <Okay. σε μία pop πανκκπάμπα. Okay. Στου συνθετικού okay. δηλαδή για πληκτρά είναι πολύ τρομακτικό και πολύ καλό στο ποιό Στου Dark όχι. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ. Πέρασε έξω. Τώρα. Συγγνώμη, μια μαλακία είπα και εγώ. Εντάξει. Ωραίο κοιμπορτή. Βεβαίω. Στου Dark αυτού του έπαιζε. Στα Κοπ καλύτερο. Πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό, συζητώ συγγνώμη. Ήθελα απλά να βοηθήσω το φορτίο τη ευθύνη να το σηκώσω λίγο. Να το μοιραστούμε. Είσαι αραμόντζ δηλαδή. Είσαι αραμόντζ, μπράβο. Όσο το λέγει ο Σντάρ, ίσω τα καλύτερα συγκροτήματα εδώ, λίγο εξπρέ του Μεσονιχθείου. Και λίγο αντρική γύμνια για το καλό, να φανεί και λίγο γυμνό κορμί Δεν έχει δείξει ρόγα σε σχέση με το. Με τον Nike Στόκερ. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε. Αλλά του αρέσει του Σντάρ να δείχνει κορμί. Λοιπόν, παιδιά, ορίστε. Πρώτον, ήταν για λίγο και αληθινό μπάτσο στο Σικάγο. Ναι, ισχύει. Δεύτερον, κάνει πλάκα. Όχι, Έ, ήταν μπάτσο. Έπαιζε πλήκτρα σε μια ροκ μπάντα στο Σικάγο ονόματι Nova Express. Δυνατό Δίκος όνομα. Of course, of course. Nova Express, ok. Και ήταν και στο Chippendale. Όλα σαν, σουκα... Ένα, σαν έναν άλλο γνωστό μα, Σούπερμαν okay. Ναι. ναι. σωστά! Ναι, και όπω είχε χορευτεί στα Chippendale. Και okay. Και όντω ήταν μπάτσο. Μάλιστα. Για σικάγο, κάτσε ναι. ρε, παιδιά, μήπω έχει τίποτα. Police Department, ναι. Μήπω έχει τίποτα Nova Express. Nova Express. Mm -hmm. Nova Express. Για να δούμε, παιδιά. Γιατί στο Film Pit μαθαίνουμε κιόλα. Πάνω από όλα. Nova Express. Πάνω απ' όλα. Ε, δεν ξέρω. Απλώς έχω βρει κάτι Nova Express, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτή. Mm -hmm. Είναι, εντάξει, έχει βαθμό δυσκολία γιατί από ό,τι βλέπω εδώ είχαν ένα δίσκο. Α, και Φοβερή παιδιά, αυτό μακάρι να ήταν ηχητικό για να μπορούν να το δουν. Ε, Γκουγκλάρετε στο Google Maps, Nova Express. Ποιο είναι αυτό με το... τα χαμένα μάτια. Όχι ρε παιδιά, δεν Πόσο καύλα. Για να δω. Δεν στάζει το βρακάκι σου τώρα. Υπό μία έννοια ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό. Είναι Α, πριν, πριν τον το προγναθισμό, είναι εδώ. δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτό. Δεν είναι αυτό ρε παιδιά. Τι μα δείχνει τώρα. Τι μα δείχνει ο κύριο. Λάθο πάντε. Καλά δεν έχω φωτογραφία με τον. <σχει> Εκτό αν ήταν πάρα πολύ μικρούλι, Ρε. Μήπω ήταν τύπου εφηβεία. Ναι, ίσω, ίσω. Λοιπόν, κάπω έτσι, παιδιά. Ε, οδηγούμαστε. Να πούμε κάτι άλλο. Α, βεβαίω να πούμε. Ναι, να πούμε ότι η εταιρεία παραγωγή. Αυτό είναι. Αυτός είναι. Αυτός Και είναι πριν εκδηλωθεί η ασθένεια που είχε. Γιατί είχε ασθένεια okay, στο πρόσωπο. Α, okay, οκ. Okay. Γεμίζαν τα κόκαλα μέχρι να πεθάνει. Τι λε, Μοιάζει λίγο, αλλά εδώ το σαγόνι δεν είναι τόσο μεγάλο. Αυτό θέλω ναι, να Ναι, ναι. είναι γιατί είχε αυτό το. Σύνδρομο ασθένεια, δεν ξέρω πώς ναι. λέγεται. Να πούμε και ένα μπράβο στην εταιρεία παραγωγή. Ναι. Που είναι η Σαπίρο House. Βεβαίω. Η οποία ναι. μα έχει χαρίσει και το Φράγκε Χούκερ. Ενώ. Η δεύτερη ποτέ... ταινία που έχουμε κάνει podcast ναι. έτσι. έτσι. Στο κάνει... οποίο είχαμε μιλήσει για τον Lustig Γιατί ήταν και αυτό στην Νέα Υόρκη αν θυμάστε ναι. Έχει κάνει το McBain αυτή η εταιρεία Πάρτι μου υφέρει... και Lustig υπό μια έννοια ναι. <laughs> 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 το... Το... το Red Scorpion Σήμερα μια μερα Αρκετών Και δηλαδή, ο Lustig μπορεί να μην είναι, είναι ένα μεγάλο σκηνοθέτη, να μην έχει γυρίσει πάρα πολλέ ταινίε, αλλά είναι αυτό που έλεγε ο. Ο Είναι, είναι εργάτη του πεδίου. Δηλαδή ασχολείται με την ποιημοφιά του αέρα. Μ' αρέσει, αρέσει που κάνει αναφορά στο Δήμο Πολίδωρο, ναι. στην, στην ταινία Mania. Cop. Αλλά. Στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Εννοώ ότι έχει για την Blue Underground που βγάζει DVD, τώρα βγάζει Blu-ray. Δηλαδή. Ασχολείται με το άθλημα. Και έχει και ασφαλώ στο Παλμαρέτου και άλλη μια ταινία την οποία θα εξετάσουμε σε κάποια φάση. Το okay. ε, Vigelante. Okay. Ο οποίο mm -hmm. είναι μια, άλλη, άλλη μια ε, ακραία νέη ορκίλα τη περίοδου. Ε, όπου βέβαια έχουμε και την αν δεν κάνω λάθο την πρώτη του συνεργασία ε, με τον σπουδαίο, mm -hmm. τον σπουδαίο Τζο Σπινέλ. Που θα τον έβλεπα θα βλέπα μετά στο πρωταγωνιστικό ρόλο στο Maniac. Τον mm -hmm. ξέχασε τον Τζο Σπινέλ. Ναι, πραγματικά. Όποιο mm -hmm. είναι και ένα από του. Ε, Κύριου ε, κύριους πολέμιους του Ρόκι ναι. στην στο πρώτη ταινία ω ναι. ως ο, 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 αρχι, ο, αρχιμπράβος του μαφιόζου που τον υποστηρίζει και του δίνει δουλειά του Ρόκι Ο οποίο νομίζω σπινέλ στην κανονική του ζωή είχε κάποια παρεδόση με μαφία Ναι ρε. Είχε κάποια ναι, παρεδόση. ναι, παρεδόση <laughs> Μεγάλη, μεγάλη <αλυτόφατσα>, γενικότερα <laughs> Λοιπόν πάμε σιγά σιγά στα δικά σας γιατί έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε παιδιά Ναι, double ναι, οπότε... bill, ωραία πριν πάμε Ξανά, ναι. double bill με ποιο Α, Ντάνκι Χούκερ. Ναι. Εγώ... Αν και εγώ, 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 θα, εγώ θα βλέπα παιδιά Maniac και Maniac Cop back to back. Είναι oh. πολύ. Είναι σωστό. Oh. Και εσύ εκεί ήσουν. Είναι, ε, ε, όχι. Εσύ που είσαι. Bad Lieutenant. Α! Ah. Oh. Ψηφίζω στέλιο. Ψηφίζω στελάρα. Πάρα πολύ μπράβο. Γιατί βλέπει Μένια Κόπ και μετά βλέπει και μια ποιότητα. Τέλειο, δεν σου είπαμε. Ναι, φυλάκι. Ναι, Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον Αλέξη Γιανούλα ή Γιανούλα. Συγνώμη, Αλέξη, αν δεν είναι απευθύνω τον τομισμό. Γιανούλα. Γιανούλα. Ναι. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Η Αγία Ζώνη μα προστατεύει και το νέο έτο. Δεν το βλέπω. Βγαίνω από την αφάνεια τη Ακρόαση και συμμετέχω πρώτη φορά, αλλά μην με λυπηθείτε. Ριτάιτλι. Τρελό μπάτσο σήμα ότι θέλω κάνω. Όχι. Μακρί Μακρύ. δεν έχει ρυθμό. Ρικάστι, ε, ε, Ρικάστη, Τζακ Στάθης Ψάλτης Ο Κάμπελ ναι. Ψάλτης για Κάμπελ ε. Καλό, ναι. φαλό, καλό, φαλό, καλό, φαλό, καλό, 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 ναι. Μακρέη, ναι. Μακρέι, Νίκος Δαδινόπουλος mm, Ωραία ναι. Τερίσα, η Παναγιώτα Ιβλαντή Οκ, okay, το ακούω αυτό, το ακούω αυτό. Και τρελόμπατσο ο, α, ο Αλμπέρτο Εσκενάζη. Ο oh, Σταρ Ναι. Και ναι. καραφλόμπάτσο, ο αυτός με το ξυρισμένο το κεφάλι τέλο πάντων. Α, δεν ε, θα πώς λέγεται αυτός ο άνθρωπος. Ο Φα... Δαντινόπουλος. Ναι, ναι, κάνει παιδιά πολύ. <laughs> κάνει πάρα <laughs> πολύ είναι για το πάρα Μάτκινς. πολύ δυνατό. Μπράβο, για το ναι. Μάτκινς είναι πολύ δυνατός. Ε, λες τον Ρίπλεϊ τώρα. Ναι, Του ναι, ο Ρίπλεϊ. Ναι, ρίπλε. ναι <laughs> <laughs> Δυνατό, <sports. laughs> Λοιπόν... Ο Ελάιτζα Τζουν, άδειτο των ημιαδίτων τα σέβη μου. Ομολογώ πω το μόνο πράγμα που με είχε ενθουσιάσει εξίσου με τη του τίτλου του αρχή του Mania Cop ήταν το εξώφυλλο τη βιντεοκαστέτα του Instant Justice, ίσω επειδή ο Μαρίνο μου θύμιζε λίγο τον Gang Ho από το G.I. Joe. Δυστυχώ, αμφότερε ταινίε στάθηκαν κατώτερε στον hype που είχα φτιάσει στο μυαλό μου. Είχα την ελπίδα, βέβαια, πω με τα χρόνια η συνεχή κατανάλωση subpar Lloyd Fast Food θα έκανε το Mania Cop κάπω πιο γευστικό στη συνεφιλ παλέτα μου. Αλλά. Ένας ζδάρ δεν αρκεί να φέρει την άνοιξη ούτε κι ένα Κάμπελ τα παραπουλια mm -hmm. Τεσπά με το αριστερό, μάλλον μπήκε το 2022. Ε, να σου πω. Να σου πω. Δεν τα πάμε καλά. Εμεί οι τέσσερι. Σε Friends <laughs> δεν χάνω την πίστη μου σε εσά. Είμαι σίγουρο ότι με το ζωμένο επιφυλάσσει bigger, longer και uncut πράγματα. <laughs> <laughs> δεν ξεκινάμε καλά, οπότε δεν σου λέω ευχαριστώ. <laughs> Λουτέναντ Φρανκ Μακρέι. <laughs> Τίτο Βανδύ. Είχα βάλει Νίκο Αλέφαντο, αλλά ήθελα μια ήρεμη δύναμη που ήταν να τα Καλά κάνει. Maniac Cop, ο αείμνηστος Αλέκος Ιακωβίδης, Sports, ή εναλλακτικά η, mm. η ο Ζωζα δεν το δεχόμαστε αυτό, το για τη Ζωζό. Λοιπόν, ζετεμάκι μανιακού μπάτσου, Α, η τέτοια η Σάλλη Νόλαντ, η Τασό Καβαδία, ή η... με το πι. Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> Τασό Καβαδία, μάλιστα. Ναι Αλέκος Ιακωβίδης βρίσκω εδώ στο τραπεζούντα GR, ε, η ψήφο σου <laughs> για τον Commissioner Pack δεν μπορεί να γίνει δεχτή γιατί μα λε World Fraser στα 70s. Έχουμε πει μόνο άτομα που συνδέονται με την Ελλάδα. Ναι. Και Officer Teresa Mallory, η, το αγαπάκι του Bruce Campbell. Μπράβο. Η Μαρία Ιωαννίδου, πολύ καλό. Καλό. Ναι. Καλό. Captain Ripley, και εδώ έχουμε πολύ δυνατή ψήφο. Στράτο Γιδόπουλο με ξυρισμένο κεφάλι. <laughs> <laughs> και γυρισμένο μόνο με Dutch Angles για να φαίνεται ψηλό στο κάδρο. Ναι. Έτσι. Νέο στράτο. Officer Τζακ yeah, yeah, yeah. mm. W. Φόρεστ Jr Αρχικά σκέφτηκα το Χρήστο Νέγκα. Ακόμα πιστεύω πω είναι σωστή επιλογή. Μάτια έκφραση ταλέντο The Works. Ωστόσο, όσο παίρνει η ώρα, νόμιμο στίχιο είναι πάνω Μιχαλόπουλο. Για τον Μπρου Κάμπελ. Εντάξει, ναι, οκ. Έχει το μαλλί, έχει τη διάπλαση, έχει το σαγόνι, έχει και το <σουάγκ> βλαχο swag. σω κάπου κάπου να έχει και το comedic timing. Είπα mm -hmm. ίσω. Ζετεμάκι για officer Jack W. Forrest Jr. χωρί εδώ η Βάσια Παναγοπούλου. Δηλαδή καλύτερη ήταν η Βικτόρια Κέιτλιν που έπαιζε και στι δίδυμε κορυφέ του, Δαβίδιου, το, <laughs> του Δαβίδιου Λιντσάρο. Μάλλον ναι. <laughs> Συγγνώμη, this. <laughs> Retitle. I second το φωνικό σιαγόνι by Λευτέρη Πινάκη. Άρα έχουμε μπαμ, μπαμ, δύο ψήφου για το φωνικό σι Όση Οπότε κρατάμε ώρα. αυτό, αλλά διαβάζω το δεύτερο έτσι για την αναφορά. Σε λοιπόν, προφέρετε Σαγωνία με μανία. Δεν σε νοιάζεται. <laughs> Σαγωνία <laughs> και λαχτάρα Καλή χρονιά <laughs> με καλύτερε μπύρε, καλύτερε μουσικέ και κάλλιστε επιτραπεζιοκαταστάσει. Καλύτερε από μπάλτικα δεν γίνεται πρώτον. Ναι. Και καλομελετάτε για τι επιτραπέζε γιατί το συζητάγαμε μόλι σήμερα. Τζον Καβλίτσεκ. Ξεκίνημα τη νέα χρονιά στο υπόγειο των αισθήσεων, <laughs> με τι θερμότερε των ευχών και με μια ταινία που κάνει το καλύτερο φιλμπιτικό ποδαρικό, καθώ κινδυνεύει να χαρακτηριστικά ποριακά καλή, όσο εξαιρετική για άτομα που έχουν χρησιμοποιήσει τη φράση Ναι, αλλά άμα εκλέψουν κλέψουν, ποιον θα φωνάξει. Τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Ο Βίλιαμ Λούστιγκ γυρίζει... Ναι, μαλάκες, και καμιά τελεία, ρε. Ναι. <laughs> Ο Βίλιαμ Λούστη γυρίζει την κορυφαία του ταινία 10 χρόνια μετά το αμήμι το Hot Honey που τον καθιέρωσε στι συνειδήσει κοινού και αυνανιστών και φαντάζει πιο επίκαιρο από ποτέ με τα λόγια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το κράτο είστε εσεί να διέπουν το έργο από την αρχή μέχρι το τέλο Στα αξιοσημείωτα τη ταινία η χρησιμοποίηση ενό ταλέπορου καταθλιτικού μπαρμπάκου με τριγλικερίδια στον πρωταγωνιστικό ρόλο διαλύοντα έτσι την ματσό εικόνα του Tough Cop καθώ και το γεγονό ότι συνεπάρχουν εδώ τα δύο κορυφαία τσαούλια στην ιστορία τη 7η τέχνη. Ναι. Ρικάστη <laughs> στο ρόλο του Φρανκ Μακρέι. Ο Δημήτρη Αρώνη, A.K.A. Αντιστράτιος Λεβένταγας, Λεβένταγας από Απ' το Καλημέρα Ζωή Ναι Έτσι Ο Λεβένταγας ναι. Ωραία ε, Παύλος Ευαγγελόπουλος και, ε, και, Έλενα Τσαβαλιά Θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων ως Τζακ και Τερέζα Ναι Δεύτερη, ψήφο ψήφος για Παύλο Ευαγγελόπουλο Α Μιχαλόπουλο ναι. ναι. Και συγγνώμη πια Ευαγγελόπουλος και Και Έλενα Τσαβαλιά <φυ> Τι είναι αυτό είναι ναι. η γυναίκα του Μάρκο Σεφερλί για σένα. Okay. Στα ανώτερα κλιμάκια της Γαδά συναντάμε τον Τζόνι Καλημέριο Captain Replay. <laughs> Ωραία. <laughs> και τον Χένρι Τέρνερ. Ο Χένρι Τέρνερ. Α, ναι, ναι, μετράει. Ω Commissioner Pike. Ναι, ναι, ναι. Είναι Αμερικάνο. Πρώτη ψήφο για. Ναι. <laughs> Τέρνερ. <laughs> <laughs> η Νόρα Βαλσάμι σε μεγαλύτερη ηλικία εύκολα να παίξει την κουτσί μπατσίνα. Όπω και η Έλλη Λαμπέτη με το ίδιο πονεμένο βλέμμα που θα έχει πάντα, θα αποδώσει όπω πρέπει την κερατωμένη δολοφονημένη σύζυγο. Πολύ oh, ωραίο. μπράβο. Πολύ ωραίο. Σύζυγο Λαμπέτη. Ναι, σύζυγο Λαμπέτη yeah. είναι δηλαδή να σου πω κιόλα. Να έχω και μπροστά μου το cast. Ε, Μισό λεπτάκι να το ανοίξω και να το έχω εδώ μπροστά μου. Mm -hmm. Να έχω και του χαρακτήρε εδώ μπροστά, να του βλέπω. Μπροστά, θε να έχει κάτι. Ναι, είναι η, η, στο ρόλο τη Βικτόρια Κέιτλιν, λοιπόν. Σύζυγο. Μάλιστα. Σύζυγος. Είναι, είναι η Έλλη Λαμπέτη. Wifu. Έτσι. Η ε, λαμπερή, η mm. οποία δέχτηκε να παίξει. Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Κερασάκι στην τούρτα. Ο Ρόμπερτ Ογκούλια σε ένα ρόλο έκπληξη, αν μη τι άλλο αναμένεται να κλέψει καρδιέ και να ψυλοκόψει σκοταριέ ω Ματ Κορντέλ. Ποιο είναι ο, Ρο, ο, Ρο, ο Ρόμπερτ Γκούλια. Ιντερνετ. Ναι. Ριτάιτολ, ένα μπατσόνη για δέσιμο. Μ, όχι. Ριτάιτολ, 2, Βία στη βία, στη βία τη εξουσία. Φαίνεται <laughs> κάποιο σπορτ. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο από όλου είναι. Ο Ρόμπερτ Γκούλια. Α, Αυτό είναι ο Ρόμπερτ Γκούλια. Οκ, ναι, καλό είναι. Ρόμπερτ Γκούλια, οκ, μα κάνει. Λοιπόν, Retitle 3, τμήμα γναθών. Μέρε που είναι. αυτό ναι, τμήμα γναθών. Αυτό, αυτό το σημειώνω, έτσι. Μέρε που είναι, δείξτε επί οίκια και δεχτείτε να παραπανήσω. Εντάξει, το δεχόμαστε. Τμήμα λοιπόν, η Εύη. Ποιο ήταν, ο Τζον Καβλίτσεκ. Καβλίτσεκ stole the ball που έλεγε. Ακριβώ. Λοιπόν, η Εύη συγκινού ή συγκινού ή συγκινού. Όλα φίλπιτ. Θα έλεγα ευχέ για καλή χρονιά και τέτοια, αλλά είμαι ορισμό που οπότε δεν λέω τίποτα. Δεν είμαι σίγουρο ότι μου άρεσε η ταινία, αλλά πέρασε ευχάριστα, η ώρα. Ήθελα όμω κάτι παραπάνω. Στα σημαντικά. Όλοι μα, αλλά τι να κάνουμε. Η ζωή είναι σκληρή. Στα σαγόνια τη εξουσία. Ναι. Οκ. Και το δεύτερο, εντάξει, το μετράμε πάρα πολύ καλό. Καλή κακή του μπάτσο στο σπαθί. Μπαξ. Δεν είναι. Ναι. Γιατί δεν είναι σπαθί. Είναι ουσιαστικά long blade. Είναι... Λοιπόν, Έτσι. Είναι rapier. Ρικα... Έτσι. <laughs> Ρικάστη. Τζα, <laughs> πολύ σωστό. Ναι, ναι. το Τζακ Αλέκο Αλεξανδράκη. Ναι. Έτσι. Γιατί. Γιατί. Α προμάλει. Α τα Όταν έκανε θέα Τζακ, ε? λέτε. Mm. Ή τον Άτκιν. Τον Άτκιν. Ο Μακρέι. Ναι, ναι, ναι. Αλεξανδράκη. Ωραία. Ναι. Τερίσα. Δεύτερη ψήφο για Μαρία Ιωαννίδου. Α, mm -hmm. ah, sorry. Δεν μα τα λε καλά. Στο Μακρέι έχει ψηφίσει τον Μιχάλη Ταμίλο, γαλάζιο βουλευτής Τρικάλων. Ο Τζάκινο. Μπράβο. Ναι, Με Μένει ακόμα στο τέλο Διονυσίου, παιδιά το δεχόμαστε. Πολύ άκυρο. Δεν κολλάει. Στο τέλο Διονυσίου, ο πιο. που είναι σαν Τελετάμπι. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, πιο δε, όχι, κόσμι. λυπάμαι, Εύη, <laughs> δεν πάντω. Είναι πολύ. Είναι, ναι, <laughs> θα το γράψουμε, αλλά. Και αγαπητικά... Νομίζω λέει περισσότερα για την φίλη μα παρά για τον ναι, Ευρώπης Και, δηλαδή. και αγαπητικά μανιακού, η Ρούλα Κορομιλά στο ρόλο τη Παρπατούρα. Πα, 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 πολύ καλό. Και, και λοιπόν, Επιτέλου ήρθε η ώρα του Δημήτρη A.K. Βασιλική Κίκου, mm. εύχομαι η εμά, του τρει του υπογείου που μα συντροφεύετε, καθώ και ει άπαντα του συνακροατά, ένα χαρούμενο και ευτυχισμένο νέο έτο, πλήρε σε υγεία και ευτυχία. Τι δώρο προσέφερε πάλι ο βρεούλη σεναριογράφο στην ανθρωπότητα. Δεν ξέρω κατά πόσο η τέχνη μιμείται τη ζωή ή τούμπαλιν, αλλά μπάτσι με μία αναστρέψιμη κεφαλική βλάβη, παρένθεση ασμό, φέροντε εγχειρίδιον και κρυμμένων <laughs> εν είδη γκλομπακίου. Δεν νομίζω να μην υπάρχουν κάπου εκεί έξω. Γιατί το είδο σκοτώνω γιατί έτσι υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Έτσι λένε κάποιοι. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι πω αν κοιτά τη δουλίτσα σου, κανεί δεν σε πειράζει. Όπω συμβαίνει και με τα άγρια ζώα. Αν δεν πα να τα πειράξει, δεν σου επιτεθούν. Ριτάιτλι. Ψιλό παλαβό και μπάτσο. <laughs> πολύ καλό. <laughs> <laughs> πολύ καλό και Ιστορικά σωστό όπω έχουμε πει. Και, και κρατάμε αυτά, αν και αναφέρουμε τιμητικά, τα ζυγωματικά του ολέθρου. Λοιπόν, <laughs> Ρικάστη. <laughs> το Μάτκιν Οξενίδη. Ωραία. <ΣΣ> Μπρου Κάμπελ, ο Διονύση Χασιώτη. Σπορτ. Χασιώτη. Βεβαίω. Με ναι. συγχωρείτε. Η του να έχει. Ε, Βεβαίω. Γυναίκα του Μπρουσ Κάμπελ, η Μαρίνα Καλογύρου. Νομίζω έχουμε... έχει ψηφιστεί ήδη. Ος, Γκόμενα του Μπρου. Η Μπατσίνα. Η Κατερίνα Λάσπα. Δυνατή ψήφο για Κατερίνα Λάσπα. Mm -hmm. Και σντάρο Μίκιο Κουίν του Πάουκ. Ενώ στην Hello. κόμενα Hello. του Σταρ βάζουμε την και μην ξεχνάτε σας αγαπώ Μαρία Αλιφέρη ασφαλώς. Ε, ενώ για τον Κάπτεν Ρίπλεϊ έχουμε ο ποιητή και μέλος της γενιάς του 30 Φώτης Αγκουλές. Δεν τον γνωρίζω. <laughs> λοιπόν, δεν είσαι αρκετά Ιστερό <laughs> Ο προαναφερθής στο οποίο <αιτοποιός>, στο ρόλο <laughs> του Κάπτεν έχει ενσαρκώσει και τον πατέρα του Κόνα στο <laughs> ομότιτη ταινία. Πολύ σωστό. <laughs> Πολύ σωστό. <laughs> Ιστερό από δύο, Ερωτώ τον ειδήμονα <laughs> περί αυτοκινήτων Αχιλέα αν εξεύρει τύπο της, περί της μάρκας, του κίτρινου οχήματο του δεύτερου θύματο. Ιστορικά 3. Δεν το πρόσεξα. Ο χεταίο ιατροδικαστή θα έπαιζε άνετα σε ελληνική New Wave post Punk μπάντα. Α! Mm. Ποιο mm. είναι ο ιατροδικαστή. Ποιο είναι. είναι. Πού τον έχουμε ξαναδεί. Όπα. Δεν τον θυμάμαι, παιδιά, καθόλου. Έχει περάσει ξανά το υπόγειο. Βεβαίω. Σερφ φε... Νάτσι must die. Φέροντα χέρι. Ναι. Σοβαρά τώρα. Σερφ Νάτσι must die το αφεντικούλι. Συνταίρεση. <Χίσαι> ο... δεν, δεν το παρατήρησα καθόλου ο αρχηγό τη συμμορία. Oh. Ο, ο... Αδόλφο. Ναι, γιατί εδώ. Παίζει διαφορετικά. Παίζει πιο... Το έχει ρίξει ένα. Ναι, το χειρίξει ένα. ένα. Ο Βανότσα, α πούμε, κάτω. Yeah. Ας πούμε, ναι. yeah. Μάλιστα. Οπο. Oh, oh. Μάλιστα. Λοιπόν. Απίστευτα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Τζορτ Τέκο. Καλή χρονιά στην υπόγραφη όλου του συνεφιλμπίτιου. Η ταινία πρόκειται μάλλον για ένα spin-off τη ζωή του Eugene Tackleberry από το Police Academy, <laughs> στο οποίο αφού <laughs> κόπηκε στα ψυχοτεχνικά τη Ακαδημία, έκοψε κάβου και άρχισε να θερίζει κόσμο διακρίτω. Μπρουσ Κάμπελ, όποια ταινία και αν παίξει, θα σε πάντα ο Άστο Evil Dead τη καρδιά μα προφανώ. <laughs> Ριτάιτλι, μπάτσο καλό, μόνο τρελό. <laughs> Ωραίο. Και ο τρελόπατο του μεσονυχτίου. <laughs> καλό. καλό. Λοιπόν, Ρικάστη. Jack Forest. Ο Ηλίας ο Ατματζίδη. Μοιάζει. Σπορτ. Ατματζίδη ήταν ένα τριχωτό. Όχι, όχι, όχι. Τι εννοεί. Δεν είναι. είχε παντού. Είχε Κομίσιονερ. Τρίχες. Ken Barlow. Έχουμε πολύ μπασκετικό ε, αναμενόμενο. Ken Barlow. Mm -hmm. Μακρέι. Κώστα Πετρόπουλο. Ο Νουρέγεφ του ελληνικού μπάσκετμπολ. Ken Barlow ο Ράουντρι Ναι, και Πετρόπουλο. Ε, ο Μακρέι. Mm -hmm. Τερίσα, νέα ψήφο για Μαρία Ιωαννίδου. Ποιο να το έλεγε, παιδιά. Μένια. Έχει φτάσει. Τρι... Ναι. κοπ. Ο Ζαφίρη μελά σε αποσύνθεση. <laughs> Δεν μπορεί κολλάει, βέβαια. Όχι, ρε. Άτομα. Και κάμε ο στο ρόλο του ιατροδικαστή, Ο Μάκη με χετάκι γι' ό,τι τσαλουχίδι. να σχολείο με ναι. την κόρη του Ζαφίρη μελά. Γεια και χαρά. Συγχαρητήρια. Σοβαρά. Mm -hmm. Δημήτρη Κορεύ. Ε, ο Ζορ Βέλου λέει νέο Νουρέγεφ. Και ο Δημήτρη Κορέ λέει τεράστιο ναι, Ηλία Σαντατζίδη. Λοιπόν, και σχολιάζει ακριβώ από κάτω ο Δημήτρη Σαντατζίδη. Ο Δημήτρη ο Κορέα, με <laughs> συγχωρείτε. Καλή χα, χα χρονιά αλάνια. Ριτάιτλι. Μένια καμπ, πολιτικό σχόλιο. Δεν το δεχόμαστε, είναι λίγο. Ε, και το δεύτερο είναι πιο ωραίο, αλλά και πάλι δεν πολύ κολλάει. Στη λέτο γάντια και κοπ άνα. Εντάξει, ναι, βλέπουμε από που έρχεσαι, αλλά δεν μα κάνει. Προσπάθησε περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Πώς. Λοιπόν, Ματ, ο Ανέστη Βλάχο. Για ποιον. Ο Ματ, περίμενα να σου πω ποιο είναι. Ποιο είναι ο Μάτ, ρε παιδί. Θα σου πω αμέσω. Ο Ματ είναι. είναι, ε, είναι, είναι... Ο Ματθέο, από το Ματθέο βγαίνει. Είναι. Ο Κάμπελ. Ο Ανέστη Βλάχο είναι ο Κάμπελ. Ποιο Μάτ, ρε παιδί. Ο Ματ Κορντέλ. Ο, ο Μένια Κοπ Α, ωραία. Ναι. Ο Ανέστη Βλάχο. Όχι, ρε, ρε, ρε. Όχι, ρε. Παιδιά. Την ίδια ταινία βλέπουμε. Όχι, όχι, όχι. Τζακ, τεράστιο Μπρου Κάμπελ. Νέο Γιούρι Γκέλερ. Γαμάει, παιδιά, αυτό. Ναι, ναι. Μακρέι ο Κώστας Καραγιώργης ο Μπάμπη από το Δεκόπανη. Ωραία. replay ο Γιάννη Βαρουφάκη. Ωραίο, <laughs> αν και είναι πιο νεαρό ο Βαρουφάκη αυτό το ρόλο. Εντάξει, σπουδαία ψήφο για Σάλι Νόλαντ, Βερόνικα Αργέντζη. Μπράβο. Η. 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 του Η. Η. όχι Αλήθεια τώρα, το αυτό. Τι. Κάτσε. Το αυτό τώρα. Γιατί... Το, έπεσαι, το έπεσαι, Δεν είπα τίποτα. τίποτα. με είμαι είμαι αργέντζε εγώ. Αλήθεια. Ε, είναι θεία μου. συγχαρητηρια mm -hmm. Ε, και τα ρε... Mm -hmm. Τερέζα Νατάσα Θεοδωρίδου. Γενικότερα θα θέλαμε να, να ζητήσουμε συγγνώμη για την αναφορά στην Νατάσα Θεοδωρίδου από τον κύριο Παγγέλ Μαρινάκη. Δεν, <laughs> δεν, δεν, δεν ψάχνουμε <laughs> να γίνουμε στη χουργή τη. Κρατάμε αποστάσει. Κρατάμε πώς... Ε, και στηρίζουμε το στη χουργικό του έργο. Ε, του ταλαντούχου στη χουργού. Και τίποτα παραπάνω. Στέφανο Ρωμανό ή Ρωμάνο. Ή Ρομανούλ. Ρομανούλ. Ναι. Καλή χρονιά στον άνθο πόρθο και άραμι του podcast τη καρδιά μα και σε όλου του λοιπού ακολουθού του. Ένα μπατσάκο ο λίγο τι πληγωμένο και νευρικό μοιράζει απλόχερα θανατικό. Μάλιστα, στην αρχή τη ταινία και το δικό του μακάβριο Σνταρ, συγγνώμη, στο γόκο φαίνεται των δολοφόνων, <laughs> με την δολοφονία <laughs> του κυριούλη στο τσιμέντο μετά από άτυχο μπλονζόν. Ε, Τα σαγόνια <laughs> τη μπατσαρία. <laughs> καλό, πολύ καλό. Ναι. Ματ Κορντέλ, ε, δύσκολο λόγο Σνταρ, αλλά θα πρότεινα έναν Γιώργο Μιχαλακόπουλο στα μικρά του το με προστατικά σαγόνια. Ποιο είναι ο Γιώργο Μιχαλακόπουλο, δεν έχω ε, ιδέα. Ναι, Πολύτερο. δεν νομίζω. Αλλά εντάξει. Εσύ το ξέρει, ποιο είναι. Ε, κάτι θυμάμαι. Μακρέι δικαιωματικά Γιώργο Παράσχο, επιτέλου κάποιο το είπε. Ε, επιτέλου, ναι. Πρέπει να τον πιάσουμε, ασούμε. α πούμε. Α, ο Μιχαλακόπουλο, ε, ναι, ναι. Ναι, ναι αυτό και αυτό. Α, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν. Τζάκ, ε, έχουμε νέα ψήφο για Ελίνα Κματζίδη. Δεύτερη ψήφο και αλλιώ Ματζίδη. Έτσι. Για τον Κάμπελ. Ναι. Μάλιστα. Ε, Αυτό δεν ειναι mm -hmm. Ναι, τσακ φορέστε. Ε, Κάπτεν Ρίπλε Γρηγόρη Γεωργάτο λόγω καράφλα. Οκ, okay, εντάξει. Μάλωρη Χριστίνα Λαμπύρη. Έχ, Έχετε μαζευτεί διάφορα. Η διά... Μάλωρη είναι η γυναίκα. Ο, η Μάλωρη είναι η, η σύζυκος. πρωταγωνίστρια. Η πρωταγωνίστρια. Όχι, η, η Μπατσίνα. Okay. Η ξανθιά Μπατσίνα. Οκ. Okay. Έτσι. Bust. Πώ την είπαμε, ε, Μάλλον Χριστίνα Λαμπύρη. Ναι. Ε, και. Ε, περίμενε μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Ε, Βεβαίω. Ε, πολλοί κόσμο έχει περάσει. Ναι, ναι, έχει περάσει πολλοί κόσμος παιδιά. Έχουμε μπερδευτεί. Βεβαίως. Ωραία. Ε, Commissioner Cliff Livingston, Sports Basketball. Μου αρέσει που τα δύο δίδυμοι δύο πήγαιναν του Πάουκ, Μπάρλο και Λέβιν. Ναι, τον... ναι, ναι. Και έχουμε ακόμα δρόμο, παιδιά. Το ε. παιδιά έχει ψηφίσει πάρα πολύ. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, μ... Λευτέρη Πινάκη. Mm -hmm. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σου στην υπόγεια και σε όλου του ακόλουθου. Ταινία αποτελεί φορό τιμή στο είδο που ευδοκίμησε τη δεκαετία του 80, τότε που είχαμε ακόμα βίντεο VHS 2000 ή e Beta και παίρναμε τα ράφια των βίντεο κλαμπ μόνο τι ταινίε που μα έκαναν κλικ, δηλαδή αυτέ που μα άρεσε εξωτερική φωτογραφία. Και μετά συζητούσαμε οι φίλοι ω μεταξ... μεταξύ, μεταξύ μα και λέγαμε πώ μα φάνηκε. Εγώ δεν είχα φίλου. Κι εγώ. Καλή επιλογή για ένα έξι χρονιά. Είμαι σίγουρη πω τα καλύτερα έπονται. Ε, στα δικά μα τώρα, ρητάει τηλεφωνικό αγώνι, Okay. Ε, Ρικάστη, Μακρέι, Σταύρο Ξενίδη. A.K.A αστυνόμος μπέκα. Δεύτερο, για... ναι. Δεύτερο για ξενίδια Jack Forest, Δεύτερη ψήφο για πάνω Μιχαλόπουλο Τρίτη ψήφο Δεύτερη ψήφο για Ζαφίρη Μελά στο ρόλο του Μένια Κοπ Γεια σου μάνα Τσαλονίκια Ναούμε Κομίσονερ Έντι Τζόνσον Sports Όλοι οι μπασκετβολίστες ναι ε, Και στο ρόλο Της, Τερέσα, της Τερέζα Της Ξανθιάς ε, μπατσίνα Συντρόφου του Μπρουσ Κάμβελ Mm -hmm. Η Μόνικα. Λίγο άκυρο μου ε... φαίνεται αυτό. Αλλά οκ. Okay, ναι. Στάξει. Όχι μόνο παιδιά. Και περιέργω. Δεύτερη ψήφο, παιδιά. Γιατί? Για μένα στο ρόλο του γιατροδικαστή. Με χέτη λασποτήρα. Εσύ, Καλά... εσύ με λασποτήρα. Ναι. Είναι δεύτερη ψήφο στο ρόλο του γιατροδικαστή okay. για μένα. Ο Σαμ Ράιμι δεν ήταν αυτό που έκανε το ρεπορτάζ παρέλαση. Μην γελάτε με δέκα μου, αυτό ήταν. Πέτε γεια και χαρά και εύχομαι ότι καλύτερο για εσά, η οικογένειά σα, καθώ και για όλου του συναγωνιστέ συναδέλφου του Φιλμπίτ. Επίση, αγόρι μου. George Βελού, καλησπέρα αγαπητοί και καλή χρονιά. Τι ωραιότερο για, για πρωτοχρονιά, ταινία με νυχτερινά στη Νέα Υόρκη. Τη ταινία πολλά highlight, αλλά θα σταθώ στην σκηνή κατά δύο. Ξεκινάει η ματάκα του νεαρού Κασίγια. Can you handle shotgun, <laughs> με τελείω διαφορετικό connotation, ταινία του Συνεχίζει με άψογη οδήγηση με πλασταρίσματα στι στροφέ, κρατώντα πάντα το τιμόνι σε θέση 2 παρα 10 και του αγώνε από πάνω. Standing ovation παράλληλα με έβγε. Καταιγιστικό. Ναι. Ρικάστη, Captain Replay, νέα ψήφο για Τζόνι Καλημέρη. Νέα ψήφο στο ρόλο του Τζακ για Ηλία Ατματζίδη. Με μόνιμο βλέμμα, δεύτερο φταίω εγώ η άμυνα. <laughs> Μακρέι, <laughs> Κώστας Πετρόπουλος, Νέα ψήφο για Κώστα Πετρόπουλο. Σπόρτινγκ. Έτσι. Oh. Έτσι. Ε, ναι, Τερίσα, Μέμα Σταθοπούλου. Τερίσσα, η Α, Τερέζα. Πώ η... την είπε? Η Τερίσσα η τέτοια. Η... Πώ την είπε στην πίστη. Η ποιο... Μέμα Ο Ματ Κορντέλ, Δημήτρη Καριστινό, κατ. Mm -hmm. Για κάποιο λόγο στον στο νότο του γιατρού βάλατε τον Βέλμιρ Ζάετ. τον νότο του γιατροδικαστή, δεν ξέρω γιατί. άκυρο. Άρα μοιάζει με τον. Όποιο είναι αυτό ο κύριο Σπόρτ. Για retitle στήριξη στον Κώστα KQZ, που δεν τον έχουμε διαβάσει ακόμα. Μπάθο και κουτσί το ίδιο μαγαζί. Αξ, οκ. Okay. Ε, Κρυ Σιχονίδη. <laughs> Καλησπέρα στο υπόγειο τη Κυψέλη, στο δωμάτιο καραντίνα μου στην Κοζάνη, όπου τρει ώρε πριν την αλλαγή του χρόνου εγώ συνέρχομαι με τον κορονοϊό, βλέποντα Ρόμπετ Ντάρ στο λάπτοπ και κάνω τον πρώτο μυθάιτλ. Οπότε καλά θα πάει αυτό. Oh, χαρά Στα χαρά. καλά τη ταινία, ότι οι τίτλοι αρχή διαρκούν ακριβώ όσο χρειάζεται το θερμόμετρο και να βρει τη θερμοκρασία μου. Ριτάιτλ. Νυχτερινά μπατσομαχαιρώματα. Οκ. Okay, εντάξει. Ρικάστη. Ρόμπερτ Σνταρ έβαλα Γιώργο Σιγάλα στην αρχή, αλλά διάβασα το Δημήτρη το Ιάκοβο Τσακαλίδη που είναι πολύ καλύτερο. Οπότε βάζουμε Ιάκοβο ήδη με δύο ψήφου γιατί ουσιαστικά ψηφίζεις κάποιο που έχει περάσει ήδη. Γυναίκα θύμα 1, τώρα δεν θα βάλουμε, αν και αναφέρουμε τιμητικά τη Στέλλα Καπεζάνου. Η ατροδικαστής Γιώργος Ναι. Έχει μαχαιρωθεί η κοπέλα. Μαχαιρώθηκε πάρα πολύ με μίσος. Ωραία. Κοντόχοντρος ερευνητής. Χρήστος Βαλαβανίδης. Οκ, δεν καταλαβαίνω τι ποια προμάλλη μου στα καλή ερευνητή, νέα ψήφο για Κώστα Πετρόπουλο. Προφανώ για τον του Tom Atkins. Μάλιστα. Δημοσιογράφο που μιλάει με μου στα καλή ερευνητή. Ε, όχι. Δεν ε, πανεγόταν οκ. Okay. Γυναίκα που χαλάει το αμάξι τη και σκοτώνει άσχετο μπάτσο Μαρία Παρεολόγου. Εντάξει, ούτε αυτό το βάζουμε. Και φαλακρό αρχηγό αστυνομία, νέα ψήφο για Τζόνι Καλημέρι. Έτσι. Έχει οργιάσει ο Καλυμέρης. Ναι, ναι, πραγματικά έχει, 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 έχει παίξει έχει. μεγάλη μπάλα ο Τζόνι Καλημέρι. Λοιπόν, πάμε να δω γιατί τα χάνω και μα, παιδιά. Μην, ε... Γιάννη Ιωνά, καλησπέρα και καλή χρονιά. Η ταινία ήταν ότι πρέπει για παραμονή πρωτοχρονιά, μια και είναι πρώτη φορά. Θα κάνω μόνο ρικάστη για ρητάιτλι, δεν βρήκα. Μανιακό μπάτσο Ανατόλη Ζουρπέγκο. <laughs> Έτσι. Ε, ε, ε Αστυνόμο Ρίπλεϊ Κώστα Γκουσγούναρο. Έτσι. Ναι. Ποιο δεν το ξέρω. Τερίζα. Τερίσα, με συγχωρείτε. Ε, η Μπατσίνα, δηλαδή, η σύντροφο του, του, Μπρουσκάμπερ Η Ρένα Παγκράτη ωραίος και στο ρόλο του Φρανκ ο Νίκος Motherfucking αναστοπουλος Ποιο mm -hmm. Ποιος είναι ο Φρανκ Ο mm -hmm. Όχι, το Μάτι, α ο Φρανκ Μακρέιν, ναι, 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 ο Νίκος Αναστόπουλος Οκ, okay. οκ, mm -hmm. okay. not bad mm -hmm. Φίβο Κρομίδα, γεια σου, ρε Φίβα, ρε. Χαιρετώ σα και καλή χρονιά να έχουμε πέδε. Ευχαριστούμε που μα εισάγετε με την ταινία στο 2022 και για τρίτη φορά απολαμβάνουμε Ρόμπερτ Τζαρ σε αυτό το podcast, αλλά και κάμε από Σαμ Ράιμι στο ρόλο του ρεπόρτερ τη παρέλαση. Ετοιμαζόμαστε για τα υπόλοιπα εντό του έτου. Οι μπάτσι σκορπάνε την τομαίνη. Μπορεί καλύτερα, αφήβο. αλλά το δεύτερο είναι δυνατό. Το βαρύ χέρι του νόμου. Α, καλό, 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 Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Δεύτερη ψήφο, αν δεν κάνω λάθο, για Λέκο Αλεξανδράκη στον ρόλο του Τζακ. Του νεαρού ναι. Αλεξανδράκη στο ρόλο του Τζακ. Ναι. 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 Τζακ. Βεβαίω. Δεύτερη ψήφο για Κώστα στον ρόλο του Ιππλέη. E ψήφο για φώτη κουβέλη στο ρόλο του Τόμα Ατκινς του Φρανκ. <χει> ναι, <χει> ναι. Από τι λίγε ψήφου που θα δει. Ναι. <χει> σύζυγος Τζακ. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Σοβαρά. Ναι, ναι. Δυνατό, δυνατό. Συμφωνώ. Ναι, το μαλλί, ε. Ναι, ναι, ναι. Και και το γενικό look. <χει> ε, Τερέζα Κατερίνα Κανονίδου. Έτσι, Κανονίδου γράψει Κατερίνα Κανονίδου. Ε, και ε, έχουμε κάτι άλλο. Αστυνομική να μπαστούνι, δηλαδή βοηθό του Ματ Κορντελ. Ξανθιά Τζόι Εβίδη. Με συγχωρείτε, παιδιά, ακούγεται τα κλειδιά μου. Με συγχωρείτε, είναι κνευριστικό. Ε, και οι παινιέ του Αχηλέα, βεβαίω. Ναι, ασφαλώ. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη του Μαρσέλο. Γεια σου, ρε πατέρα. Τι δουλειά έχει ταινιάρα στο επόγειο. Αγαπημένη σκηνή, μαχαίρωμα στο ντου με slow motion. Ριτάιτλι, μπάτσο βγήκε παγανιά. 13-12 δεν είναι αυτό που νομίζει. Πρώτη δολοφονημένη, όχι. Το, 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 το αναφέρουμε όμω, αν δεν το δεχόμαστε. Ρούλα Κορομιλά στα νιάτα τη. Μανιακό μπάτσο, Τζέικ Τσακαλίδη. Οκ. Okay. Σπορτ και αυτό. Ναι, ναι. Ο Τζέικ. Τσακαλίδη. Τρίτη. Τρίτη. Οκ. Okay. Mm -hmm. Α, όχι, δεν είναι τρίτη, είναι η δεύτερη νομίζω. Α, μπράβο, ναι. Σωστά, ναι, ναι. γιατί το έχει ψηφίσει ήδη. Ε, Ιατροδικαστή, Κώστα Χαρτοδιπλωμένο. Έχω πλέον ε, αρκετού που ε, καλοβλέπουν τη θέση μου. Νέα ψήφο για Γιώργο Παράσχο στο ρόλο του Tom Atkins Σταμάτα να τα κλειδιά σου, βρε μαλάκα, μάκι. Ε, ο άλλο μπάτσο δεν ξέρω ποιον αναφέρεσαι, οπότε δεν το μετράμε. Λεωνίδα Γεωργιάδη, όμω αδερφό Αντώνιδο. Διοικητή Μπάτσο στο ρόλο του Ρίτσαρντ Ράουντρι, ο Ρόι Τάρπλεϊ. Αρχηγό μπάτσον, παιδιά να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι με αυτά. Πάνω Μιχαλόπουλο δεν το μετράμε γιατί δεν καταλαβαίνω ποιον αναφέρεσαι. Ε, Τζακ, νέα ψήφο για Πάνο Βαγγελόπουλο. Μάλιστα. Δεν ξέρω ποιο είναι ο δικηγόρο Φώτης κουβέλη. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι. Αλλά δεν το μετράμε γιατί δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι. Ε, Τερέζα και τη Φίνου. Ωραίο. έχουν τρελέ υποψήφιε για το ρόλο τη Τερέζα. Mm -hmm. Αλλά και για την κουτσή η Άννα Κυριάκου. Παιδιά που είναι πολύ καλό. Πολύ καλός ρόλος για την Άννα Κυριάκου. Α, ναι, ρε για την βοηθό. Είχε <γίερα> <γίερα> και μια γυναίκα που κάπω έτσι. Ναι, κάπω έτσι. Μπεμπέκα, ναι, ναι. Πώ τη λέγανε, κάπω Τρει χάρτε. Ναι. Αν λοιπόν, ε, Κυριακού. Μανώλη Κριτσοτάκη, αν το φιλ, φιλμπι το αυτό έχει ένα ελάττωμα, είναι ότι οι τίτλοι αρχή είναι τόσο καλοί που η υπόλοιπη ταινία δική τη σύγκριση. Κρίμα που η ταινία δεν, είχε και κάτι σε γουρούνι να είχαμε όλο το γνωστό τρίπτυχο. Ριτάιτλι. Ψηλό κακό και αλεξίσφαιρο. Και το δεύτερο που είναι πολύ καλό, εν ονόματι του φόνου. πολύ με όσο ξεκαθαρίζει ο ρόλο του Μακρέη γιατί έχουμε άλλη μία ψήφα για τον Γιώργο Παράσκο. Στο ρόλο τη Τερέζα, mm -hmm. η Ελένη Ροδά. Η σπουδαία Ελένη Ροδά. Ε, ε, και μητέρα ενό πολύ καλού φίλου. Ε, Σύζυγο Τζακ. Η Μαρία Δέγλερη. Μα μας την έχει δώσει και αυτό, φωτογραφία και ευχαριστούμε ακούστηκε το μα έπρεξε απ' έξω. λοιπόν, στο ρόλο του Ματ Κορντέλ, του Μένια ο Κυριάκο Παπαδόπουλο, σπορτ. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Στο ρόλο του Τζακ, ο Άγγελο Προβελέγγυο. Και στο ρόλο τη Σάλι, ποια είναι η Σάλι, παιδιά, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Ε, στο ρόλο τη Σάλη. Α, ah, ναι, τη γυναίκα. Ε, όχι, της, η Σάλη είναι η ε, βοηθό του Ματ Κορντέλ. Στο ρόλο τη Σάλη η Βίλμα Τσακύρη. Κορυφαία τάκα, τι έπαθε το χέρι σου, κόπηκα στο ψήρισμα. Κορυφαία σκηνή. τον ντου στον ντουζο που τρει φυλακόβοι χειρίζονται τα μαχαίρια σαν πινέλα και στα καπάκια έχει τη σκοκκία να φοράμε πλάνο αίματο στο σιφόν για γιατί αυτοί είμαστε. Πολύ καλό το μουσικό θέμα στο flashback τη φυλακή. Εύχομαι σε όλη μια χρονιά που θα πέσουν οι μάσκε και θα μπορούμε πλέον άφωνα να πνέουμε στη μούρη του διπλανού μα στο σανσέρ. Καλέ γιορτέ με υγεία και καλή παρέα. Ο Κίρκ Τεριάδη, που Κίρκ πρέπει να είσαι. Πρώτη φορά Μόνο ξύλο. Έπε. Ναι. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Sorry. Δεν μπορούσα Sorry. να μην συμμετάσχω για πρώτη φορά στο πρώτο τη χρονιά Ρικάστηκε στην Σπουδαία ταινία και το δεύτερο Μένια Κόπ. ό,τι έχει κουμπίσει είναι διαμάντι. Στα τη ταινία, μπάτσο γομάρι δολοφόνο. Οκ. Okay. Ε, Ρικάστη, Σντάρ, Μανδόρος, Μανδόρο. Όχι, δεν το δεχόμαστε τον Θεόφιλο Μανδόρο το ρόλο του Σντάρ. Δεν κολλάει καθόλου. Ωραία, <συσχελίδια> παιδιά. Δηλαδή δεν είναι. <συσχελίδια> καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να βρει Σντάρ στην. Αλλά... <συσχελίδια> Αλλά... προσπαθήστε. Στο ρόλο του Τζακ Φόρεστ, να, αυτή είναι μια σοβαρή πρόταση. Κόστα Ευρυπιώτη. Μπράβο. Νέα ψήφο για τη Ρένα Παγκράτη στο ρόλο τη Τερέζα. Έτσι. Και Μίμη Ανδρουλάκης στο ρόλο του Άτκιν. Οκ. Okay. Έχει, έχει κλείσει ο ρόλο βέβαια, αλλά οκ. Okay, τα ακούμε για, το, για τον Μίμη Ανδρουλάκη. Είναι η χρονιά του, έτσι είναι ναι, το ναι, λέμε ναι. αυτό. Ο, είναι ο παλιό ο βουλευτή, όχι ο τωρινό. Όχι ο νέο. Ο παλιό ο Μίμη Ανδρουλάκη. Ο παλιό και ο συγγραφέα. Σάσο Λουπαμίδη. Καλησπέρα αγαπητοί κινηματογραφικοί. Σα φιλώ με ευχέ για ένα όσο λιγότερο κακό 2022. Πρώτο comment οπότε επαφίεμαι στην επικία, ημών. Στα τη ταινία. Ριτάιτλι. Μπάτσε ή μάντεψε τι κάνω τα βράδια δύο. όρισε Μπορεί καλύτερα. Ρικάστη. Σνταρ. Κώστα Τερζάκη. Ευλογητό ον στερόιτ. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν το δεχόμαστε αυτό. Άλλη μία ψήφο για Γιώργο Παράσκο που το παίρνει και φεύγει. Εντάξει, το παίρνει και φεύγει. Πάει σπίτι του. Άλλη μία ψήφο για πάνω στο του Άλλη μία ψήφο για την Σοφία Λιμπέρτη στο ρόλο τη Τερέζα. Έχει ψήφο η Σοφία Λιμπέρτη. Νομίζω είχαμε Αλιφέρη. Α, μπράβο. Άρα Σοφία. Όχι, η Αλιφέρη ήταν στο ρόλο τη Σάλη. Ε, ρόλο Τερέζα, λοιπόν, Σοφία Λιμπέρτη. Και άλλο ένα ψήφο για τον Μπρούνο Τσιρίλο στο ρόλο του Captain Ripley. Και καθώ πλησιάζουμε στο τέλο. Κώστας και που αναφέρθηκε προηγουμένω, είσαι ένοχο, θα πεθάνει, είσαι αθώο, σνταρχίδια του. Πάλι θα πεθάνει. Διακρίσει, <laughs> εμεί δεν <the> κάμουμε. <government, laughs> πολύ καλό ο Κώστα. <laughs> Με ένα εκατομμύριο budget είτε την ταινία τη λε και διαμαντάκι, φωτογραφία, σκηνοθεσία, μοντάρ, φίλε από ελικόπτερο. Εντάξει, για κάστινγκ και μικρόφωνα δεν περισσέψαν, αν τι να γίνει. Ε, ε όχι δα. Ε. Μην δείχνει yeah, ε, Θα μπορούσε να είναι ένα κλασικό νουάρ. Προσπάθησε να το πάει προ ψυχολογικό θρύλε, περιπέτεια ω δεύτερο μισό. Όμω θε και πιού γι' αυτό, Μίστερ. Overall, παραπάνω από τίμια. Ριτάιτλι, μπάτσο και κουτσί το ίδιο μαγαζί. Το, είπες και, το, το είπαμε και πριν. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο καλό. Λοιπόν, Τζόνι Μπασιλά, καλή χρονιά, Φίλιππιτ. Εύχομαι να γίνει Γεια το νούμερο you, ένα podcast παγκοσμίω. Δεν θα γίνει. Ριτάιτλι, ένα τρελό τρελό μπάτσο. Οκ. Ε, okay. <laughs> Και ναι. <laughs> μανιομπατσάθλιψη. Τίμιο, αλλά οκ. Okay. <laughs> Ρικά Ντάρ Γιάτσεκ Μοχ, όχι. Δεν είναι αρκετά ο γι' αυτό. Είναι λάθο είδο αγωνιού. <laughs> ναι, ναι, ναι. Μπερδεύεστε. <laughs> Άλλη μία ψήφο για Νίκο Αναστόπουλο ρόλο του Άτκιν. έτσι. Άλλη μία ψήφο για τη Ρένα Παγκράτη στο όλο τη Τερέζα ή την έχουν ψηφίσει για, 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 για Σάλι, Τη Ρένα. Πρέπει Όχι, να ομολογήσω είσαι, ότι είσαι. έχω χάσει την μπάλα. Τερέζα, μπάλα. τρίτη, τρίτη, τρίτη. Και ε, Νίκο Αναστολή. Το είπαμε και στον ρόλο του Τζακ Φόρε, το Γιάννη Μπέζο. Mm -hmm. Λοιπόν, και ο Κώστας ο Χανδρινός λέει μεγάλε σπουδέ ταινίε και το 1 και το 2 και το 3 παίζεται. Συμφωνούμε. Και κάπω έτσι ολοκληρώνουμε <coughs> τι ψήφου σα, παιδιά. Mm -hmm. ε, πάρα πολύ πράγμα σήμερα και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό που συμμετέχετε, που, που, που. Ναι. Να πούμε. Ναι, βεβαίω. Ε, στο ρόλο του Κάμπελ. Μιχαλόπουλος <σίλια> Μιχαλόπουλος Μιχαλόπουλο. ωραία, οκ. <σίλια> okay. <Μιχαλόπουλος. σίλια> ε, Πανέμπειρο <Atkins> <σίλια> Ναι, م? ναι. Με τέσσερις πόντου ο Γιώργο Παράσχο. Ε, βέβαια. Το σπίτι, Ευχαριστώ πολύ, α Ναι. Ε, φίλοι. Κάμπελ. Ά, Μπα, α, λες, περιμέ... Η... Η στο ρόλο, ρόλο τη της Λορίν Λόντων, λοιπόν. Ναι, που απατά, mm -hmm. με την οποία απατά τη γυναίκα του, ε, Ρένα Παγκράτη. Να στο τέλο την τέκη και, και έδειξε τη Μαρία Εννάλη. Είναι ίδιο. φάση το αγόρι, λοιπόν. Ναι. Ε, <laughs> Ιάκοβο Τσακαλίδη. Oh, στο, στο ρόλο του Ρόμπερτ Σταρ. Ρίπλεϊ. Ο Καλημέρη. Ο Τζόνι Καλημέρη, λοιπόν, στο ρόλο του Βίλιαμ Σμιθ. Βεβαίω. Και εδώ, κάπου θα πρέπει να ψηφίσουμε. Για το ρόλο του commissioner, δηλαδή, φαντάζομαι. Ναι. Μπάρλο, ε, Λέβιξτον ή Eddie Johnson. Sports. Eddie Johnson θα πω εγώ. Eddie Johnson. Τρειάζει πιο πολύ. Mm -hmm. ε, θα ψηφίσουμε για σύζυγο. Ε, Στο ρόλο δηλαδή τη Βικτόρια Κέιτλιν. Ναι. Ε, λαμπέτη. Καλογύρου. Αρβανιτάκη Η δέγλερη, δεγλέρη. Ε, λαμπέτη. Αρβανιτάκη. Λαμπέτη για λίγο ποιότητα, παιδιά. Λύγια αρβανιτάκι. λέγω. Λοιπόν. Ωραία, σοφή. Ναι, και την ποιότητα να λοιπόν. την βάλει στον πάτο σου. Γιατί έχουμε, έχει ξαναπέξει λαμπέ. Την σωστό να δώσουμε αυτό, και στην. Ε, αυτά. Και όχι. Ε, Ότι, σάλι. Σάλι συνεργό με το πει ε, και εδώ πρέπει να ε, διαλέξουμε τα σόκα βαδία. Ρούλα Κορομιλά. Μαρία Λιφέρη. Βερόνι Καργέτζη. Τζόι Σεβίδη. Άννα Κυριακού. Η Βίλμα. Θα πω ρούλα κορομιλά. Και εγώ γιατί μου έχει λείψει. Και εμένα. Και εμένα πραγματικά. Και ρούλα κορομιλά και κλείσαμε. Και έχουμε ε, τον ιατροδικαστή, ε, αν δεν κάνω λάθο. Ε, μου παίρνω ε, ρόλο. Ε, έχει κερδίσει εσύ. Παίρνω <σ> ρόλο. Πήρε μάγκε επιτέλου. Σε... Περάσαν τρία χρόνια, αλλά πήρε. Βεβαίω. Πήρα έ, ρόλο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν. Αυτό ήταν το Το τίτλο δεν έχουμε πει. Το παιδιά τμήμα γναθών. Νομίζω. Ή όχι. Για να δω μια γρήγορη. Δεν, δεν, δεν θα καταλάβει. Μην τα πούμε όλα, αλλά να δούμε. Δεν μία. θα καταλάβει κάτι. Mm-hmm. Ο τρελόμπατο του Μεσονυχτίου. Ναι. Είναι αυτό. Τμήμα Γναθών. Ωραία. Μη μαγναθών είμαι και εγώ εντάξει Δεν, δεν είχε δεν Χωρίς να θέλω να πω άσχημα πράγματα Σας αγαπάμε Δεν είχε πολύ καλά retitle αυτή τη φορά Όχι αλλά είχε πολύ καλές προσπάθειες στο ρικάστη <κκκ> Οπότε <κκ> βεβαίως, το σώσατε Βεβαίως το Μη μαγναθών εγώ ψηφίζω Κι εγώ κι εγώ κι εγώ Είμαστε εγώ. ok με τη μη ναι, δεν, δεν, νομίζω νομίζω. δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο Ωραία Λοιπόν παιδιά Μία ώρα και 25 λεπτά σήμερα μαραθώνει ο podcast το πρώτο τη, μετά από την απουσία μα λόγω. Πρόλαβε να τελειώσει και η ταινία που παίζουμε στο background. Ναι, ναι, να ναι. ναι, 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 ναι πραγματικά. Σα αργήσαμε λίγο, αλλά. Όλα για καλό. Όλα δικά. για καλό. Ναι. Έχουμε και quiz να μπείτε εκεί να απαντήσετε. Βεβαίω, έχουμε quiz το οποίο. Ε, το έχουμε ποστάρει στη σε σελίδα μα. Δεν το έχει ποστάρει μόνο στη δικιά σου. Όχι. Ωραία, θα το ποστάρουμε και στη σε σελίδα μα. Έχουμε μας. λοιπόν quiz που, για να πλησιάσουμε στα 100 επεισόδια με βαρισίμαντε ερωτήσει. Ναι, είναι δύσκολε. Είναι δύσκολε. Να πούμε ότι δεν είστε πολύ καλοί στην ιστορία. Ναι. Είστε πολύ καλοί στη γεωγραφία μα. Βεβαίω, βεβαίω. Και αυτό mm -hmm. κάτι λέει. Στο εμεί και ο κόσμο. Ακριβώ. Mm -hmm. Λοιπόν, να είστε καλά για την mm -hmm. μία ώρα και κοσμ... για τα 100 τόσα λεπτά που προηγήθηκαν mm -hmm. ήταν ο Στέλιος Καρακάση, ήταν ο Χιουλά Σου Χαρπίλα, ήταν και ο Μάικς, ο Παπασημακόπουλο. Και ήταν mm -hmm. το post-COVID Film Pit, φίλε και φίλοι. Mm -hmm. Let's mm -hmm. hope there's no more in this fucking basement. Mm -hmm. mm -hmm. Θα για δούμε. Να είστε καλά. Γεια σα.